Πήρε ξεκάθαρα θέση ο Παναγιώτης Ζήλος με την επιλογή του σημερινού σήματος που δεν έβαλε Πίτερ Νάλιτς. Πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ της Αιγύπτου. Ξεκάθαρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ότι επέλεξε ένα αντικομμουνιστικό σήμα, αν μου επιτρέπεις, για σήμερα για την εκπομπή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει επαρκώς, αλλά μου άρεσε η τοποθέτησή σου. Ναι. Είναι ένα αρκετά αντικομμουνιστικό σήμα. Και νομίζω ότι σήμερα όλοι είμαστε λίγο Αιγυπτός, όσο δεν ακούει ο Βλαδίμηρος. Όμως δεν ακούει τώρα. Είμαστε με την Αίγυπτο. Εντάξει, δεν ακούει τώρα. Δεν ακούει τώρα. Είμαστε, δεν είμαστε. Η Ρωσία προηγείται με ένα 0 χάρη σε ένα αδιανόητο αυτογκολ. Ναι. Αδιανόητο όμως. Ένα ωραίο αυτογκολ βγαλμένο από τα 80's. Με λίγο γόνατο, λίγο καλάμι. Το οποίο πονάει περισσότερο βέβαια γιατί είναι αυτογκολ του αρχηγού. Ναι. Και όσο να είναι, πονάει λίγο παραπάνω. Και κυρίως διότι το παιχνίδι ήταν και πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή δεν, ναι, δεν είχε γύρει το γήπεδο προς τη μία ή προς την άλλη. Η Αίγυπτος βεβαίως είχε το άγχος, διότι της Αιγύπτου δεν της κάνει ούτε ισοπαλία. Ναι, αν κάτσεις να τα υπολογίσεις, δεν της κάνει καθόλου ισοπαλία. Νομίζω γι' αυτό το λόγο προστατεύτηκε και ο Σαλάς στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ναι, ο σκοπός ήταν να είναι φουλ έτοιμος να πάμε να πάρουμε τη Ρωσία και μετά τη Σαουδική Αραβία θα την καθαρίσουμε και θα περάσουμε. Ναι. Οπότε το μάτς κλειδί της Αιγύπτου είναι αυτό και δεν δείχνει να τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. Βεβαίως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, Γιάννη, έτσι. Εντάξει, προφανώς. Έχουμε ακόμα 46 λεπτά, αλλά νομίζω ότι βλέποντας δηλαδή ένα πλάνο. 46, πού είμαστε? Στο 54. Ναι. Πολλά είπα, Πολλά είπες. 40 μαζί με τις καθυστερήσεις. Άντε καλά, πήγες εσύ. Λοιπόν, αλλά εγώ περιμένω απλώς το ένα πλάνο του πολέμαρχου. Ναι. Για να δω εάν θα έχουμε suspense. Ναι. Εάν δω τον πολέμαρχο αραχτό, χαλαρό, με το πρόσωπο να μη συσπάται. Ναι. Έχω τελειώσει τα πράγματα. Ακόμα καλύτερα έδωσε. Αν δω τον Βλαδίμηρο να σηκώνεται. Ναι. Να χαιρετάει τον αντίστοιχο επιτετραμένο της Αιγύπτου που θα κάθεται ανάμεσα σε αυτόν και τον. Που θα κάθεται μάλλον. Γιατί πάει Ινφαντίνο, Πούτιν από τη μία λογικά και ο Αιγύπτος ήταν από την άλλη. Έτσι πάνε μέχρι στιγμή στα VIP από ό,τι έχουμε δει. Να χαιρετάει και να φεύγει. 2-0 το ματσάκι, παίξτε, τελειώσαμε. Ναι. Αν δεις τον Πούτιν ωστόσο να είναι εκεί και να παρακολουθεί με ενδιαφέρον το παιχνίδι, ακόμα μπορεί να γίνει κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Κυρίως αν μπορεί να κάνει κάτι ο Σαλάχ, ο οποίος δείχνει καλά, εννοώ αγωνιστικά, δείχνει καλά, δεν έχει ρυθμό προφανώς. Ναι. Αλλά στα πράγματα που κάνει με στο γήπεδο, στα τζαρτζαρίσματα, ας πούμε, δεν δείχνει να προστατεύει τον νόμο του, πώς το πω. Από την άλλη, αν. Συγγνώμη. Αν ο Μέση είναι μία φορά ο Παναγία μου, που να δώσω την μπάλα, που είναι ο Μέση για την Αργεντινή. Ο Σαλάχ είναι 100 φορές το αντίστοιχο πράγμα για την Αίγυπτο, όπως καταλαβαίνετε. Και δικαιολογημένα εδώ, έτσι. Ναι. Στην περίπτωση της Αργεντινής. Όχι, δεν του ήρθε καλά. Ήταν δύο βήματα πίσω. Ωραία φάση εδώ. Να πούμε ως συνδυασμό των Αιγύπτων. Ήρθε του Σαλάχ η μπάλα ένα βήμα πίσω εντός περιοχής και δεν πρόλαβε να τη φέρει καλά για να σουτάρει. Κόντραρε. Και είναι corner για την. Για την πώς γίνεται, πέρασε από 10 άτομα εκεί πέρα η μπάλα. Εντάξει τώρα, οπ. Λοιπόν, το παλεύει. Είναι σε μια φάση πίεσης. Ναι, αλλά τώρα αν βγει κόντρα η Ρωσία, θα την έβγαλε, εντάξει. Μα εντάξει, δεν έχει να κάνει και τίποτα άλλο η Αίγυπτος. Όχι, έτσι είναι, πώς τα λες, δεν έχει να κάνει και τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει. Αν χάσει, άντε, μπορεί να χάσει λίγο παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Συγγνώμη, ακούω κάτι. Ναι, ακούμε φωνές από Τζαντάρκ. Ναι. Φωνές, αλλά δεν είναι για μας προφανώς. Ναι. Ή είναι στο κεφάλι μας. Ναι. Ή είναι για μας και είναι στο κεφάλι μας. Ναι. Πρέπει να πω τώρα ότι το μεσημέρι. Εντάξει. Κάρλος Σάντσες ένιωσε λίγο Άντρες Εσκομπάρ στην τοποθεσία που ήταν το γήπεδο. Ναι. Μοντρίβα Αρίνα, όπως λεγότανε. Ναι. Πρέπει να είδε λίγο τη ζωή του να περνάει μπροστά από τα μάτια του. Θα μου πείτε, έχουν αλλάξει καιροί, ρε, εσύ, αλλά τώρα βλακίες, λες πως θέλει. Έχουν αλλάξει καιροί, προφανώς έχουν αλλάξει καιροί. Αλλά μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, να μην ψιλοχέζεται μετά από μια τέτοια κατάσταση, όταν συνειδητοποιήσει τι έγινε.
Μάγκα κάνεις, εννοείται. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εννοούμε βεβαίως ότι η αστυνομία της Κολομβίας, συνδυασμού με την Ιντερπόλ και τις υπόλοιπες διεθνείς υπηρεσίες, την DEA, την, δηλαδή δίωξη των ναρκωτικών της Αμερικής, έχουν καταφέρει να εξαφανίσουν τη μάστιχα των ναρκωτικών από την Κολομβία. Αυτό θες να πεις. Βεβαίως, αυτό είναι. Ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βεβαίως. Δηλαδή, κάνα τσιγαριλίκι να κυκλοφορεί, ας πούμε, στην Κολομβία και αυτό, και αυτό στη ζούλα. Ούτε καν, ούτε καν. Για να ξεκαθαρίσουμε τι, λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό είναι το σωστό, ναι, που λες, ναι, εσύ, το ορθό και το δημοσιογραφικό. Τη κάποιο... μόνη κόκα που κυκλοφορεί είναι το γνωστό αναψυκτικό. Βεβαίως. Έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, ναι, εννοείται. Κάποιος κακεντρεχής βέβαια, από τον οποίο παίρνω χαόδη απόσταση, στη θέση μου θα έλεγε ότι βεβαίως έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι ξέρω εγώ, το 94 απλά τους πετάγανε σε ένα χαντάκι, τώρα μπορεί να, ας πούμε, να έχουν μαουνένιες κάσες και να είναι πιο ενδιαφέροντο. Αλλά αυτά τώρα θα ήταν απαράδεκτα. Θέλω να πάρω απόσταση από εδώ μέχρι την Μπογκοτά. Βέβαια, θα ήταν απαράδεκτα σχόλια. Και επίσης να διαχωρίσουμε και τη θέση μας από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γνωστή Κολομβιανή γραβάτα. Η Κολομβιανή γραβάτα είναι κάτι το οποίο δεν φοριέται ακριβώς. Είναι κάτι που σε βρίσκουν κάπως μια λίγο περίεργη κατάσταση. Ναι. Θα έλεγε κάποιος κάπως η γλώσσα κρέμεται έξω από το λαιμό. Ναι. Κατάλαβα. Σαν την έχεις βγάλει να κοροϊδέψεις, αλλά όχι αυτό ακριβώς. Αλλά έχει περάσει κάπως μέσα από το λαιμό. Κολομβιανή γραβάτα, η περίφημη. Μια στιλιστική επιλογή 2-0 η Ρωσία. Μια στιλιστική επιλογή με την οποία θέλουμε να κάνουμε. Σερίσε, τρίτο γκολ. Έτσι. Άξι, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο, πώς το λένε, ο Σάσα από το Νοβοσιμπίρσκ που πάνω στη, πώς τη λένε, πάνω στη σούρα του, ναι, πήγε και έριξε τα τελευταία του ρούβλια και τα ακόμα πιο τελευταία του καπίκια πάνω στην τρέλα του. Τσερίσεφ πρώτο σκόρερ μουντιάλ με απόδοση ούτε και εγώ ξέρω, ναι, τετραψήφια πρέπει να είναι η απόδοση, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με σφιγμένη γροθιά ονειρεύεται τις βότκες που θα πιει στην Ιγιά, ναι, Τσερίσεφ. Ναι. Τρία γκολ, ρε φίλε, τρία γκολ. Ξεκινώντας από τον πάγκο, ναι, και μπαίνοντας αλλαγή, όχι επιλογής, αλλά αναγκαστική αλλαγή. Ναι. Δεν τους επέλεξε κιόλας ο προπονητής σου. Δεν ήθελε να αλλάξει το παιχνίδι. Έτυχε. Τραυματίστηκε ο Τζαγκόεφ. Λοιπόν, τρίτο γκολ για τον Τσερίσεφ. 2-0 η Ρωσία. Και κάπου εδώ, νομίζω ότι αύριο. Τελικά, παρά το ότι περιμέναμε τον όμιλο αυτόν λίγο πιο τζογαδόρικο, ναι, αύριο μετά και το παιχνίδι της Ουρουγουάης θα έχουμε, όπως ακριβώς θα έλεγε κάποιος μελετώντας τους ομίλους εξ αρχής, τους δύο πιο εύκολους ομίλους να έχουν καθαρίσει από τη δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Με 6-6-0-0. 6-6-0-0 και στους δύο ομίλους. Και στον όμιλο της Ρωσίας και στον όμιλο του Βελγίου και της Αγγλίας. Και θα τελειώσει έτσι η ιστορία, όμορφα και ωραία. Μάλιστα. Πάει η Αίγυπτος λοιπόν. Καλά να είμαστε, δεν θυμόμαστε. Ναι. Και τώρα πάξεις όλη κουβέντα, τι θα κάνουμε όλα αυτά, ναι, καλά, αν έπαιζε το πρώτο παιχνίδι, αν αυτό, αν και στάγαμε, ναι, δεν έχει κανένα... Μπράβο στη Ρωσία, λέω εγώ, γιατί εμείς εδώ τουλάχιστον δεν την πιστέψαμε. Όχι, και δεν την πιστεύουμε, εγώ δεν την πιστεύω ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά τη δουλειά της την κάνει μια χαρά. Ούτε πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να περάσει από Ισπανία ή από Πορτογαλία. Δεν το βλέπω. Από Πορτογαλία. Ίσως ο κύριος Βλαδίμηρος να σε ακούει αυτή τη στιγμή και να χαμογελάει Σαρδόνια. Ενδεχομένως. Κάτω το μουστάκι που δεν έχει. Ενδεχομένως. Με αυτά που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι να σου πω τώρα κι εγώ. Έχω δει 1,5 μάτς Ρωσία, ναι, να σου το πω διαφορετικά, και προσπαθώ να καταλάβω αν είναι μια αξιόλογη ομάδα. Το έχεις καταλάβει. Όταν έχουμε το παιχνίδι, το ανάξιο συμπερασμάτων παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Να σου πω. Θα φάνε κι άλλο. Το όχι, θα φάνε, το φάγανε. Το φάγανε και τρίτο γκολ. Τζούμπια. Τζούμπα. 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 Νιάου. Τώρα, ναι. Λοιπόν, αν είναι μια ομάδα τι, η Ρωσία. Αν είναι μια πραγματικά αξιόλογη ομάδα που θα πρέπει να την υπολογίζουμε για προημιτελικά και να δούμε, να γιατί πω, κοίτα να δεις ότι αυτή είναι καλή. Να σου το πω διαφορετικά. Έχοντας δει, ας πούμε, το παιχνίδι της Γαλλίας, λες μια αξιόλογη ομάδα. Έχοντας δει τη Γερμανία, λες μια αξιόλογη Όχι. ομάδα. Μα γι' αυτό και λέγαμε πριν το Μουντιάλ, παιδιά, δύο παιχνιδάκια θέλουμε να δούμε. Δύο από την κάθε ομάδα. Εγώ βλέπω μια. Βλέποντας τη Ρωσία σήμερα, γιατί σήμερα είναι το. Έτσι, ένα σκαλί παραπάνω τεστ σε σχέση με το προηγούμενο. Και το τρίτο μάτς θα είναι επίσης ένα τεστ πιο σοβαρό από το σημερινό. Ναι. Δηλαδή, τα παιχνίδια της Ρωσίας έχουν μια προοδευτική δυσκολία. Σωστό.
Και αυτό την βολεύει πάρα πολύ, διότι παίζει με τον πιο αδύναμο, μετά με τον μεσαίας δυναμικότητας και στο όπως τέλος, πρέπει. Όπως θα ήθελα να το διαλέξουν. Ναι. Φυσικά δεν διαλέξανε. Δεν διαλέξανε, άλλοι μόνο. Λοιπόν, βλέπω μια ομάδα η οποία είναι μια σοβαρή ομάδα πειθαρχημένη με ποδοσφαιρικές αρχές. Μέχρι εκεί. Σου κάνω το ερώτημα και κράτω για μετά το μιάο. Την άμυνά της την έχουμε δει στην πραγματικότητα. Όχι. Το λέω από τώρα πριν το μιάο. Ερώτημα. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης με δύο γκολ στο σακούλι του. Λοιπόν, δύο γκολ. Το ένα από τον Τσερίσεφ ήταν εξαιρετικός συνδυασμός Τζούμπα Σαμέντοφ που την πέρασε από τα δεξιά στο Φερνάντες. Αυτός έβγαλε την σέντρα, κοφτή παλιά μάλλον να το πω έτσι, όχι ούτε ακριβώς παράλληλη σέντρα, μια ακόψιμο της μπάλας προς τα έξω και ο Τσερίσεφ περίμενε στη γωνία της μικρής περιοχής για να κάνει το 2-0. Να σημειώσει το τρίτο του γκολ ο παίκτης της Βιγιαρεάλ στο φετινό Μουντιάλ και ο Τζούμπα σημείωσε το δεύτερο αμέσως μετά, ενώ τώρα έχουμε μια κεφαλιά από τον παίκτη ο οποίος ταλαιπωρήθηκε στην φάση του τρίτου γκολ. Από τον Τζούμπα ο Αλί Γκάμπρ έκανε την κεφαλιά, πέρασε έξω. Ο Αλί Γκάμπρ, ο οποίος είδε τον Τζούμπα να κατεβάζει την μπάλα με το στήθος, να την περνάει κάτω από το ένα πόδι την ώρα που πήγε να του βάλει την προβολή. Και ο Αρτιόμ Τζούμπα με ένα ιδανικό τελείωμα με δεξί πλασέ έκανε το 3-0. Τώρα μπαίνει και ο Γουάρντα στη θέση του Ελενή. Νομίζω ότι δεν αντέξει περαιτέρω σχόλια το παιχνίδι. Οι Ρώσοι κατά μεγάλο ποσοστό καθαρίζουν και τον όμιλο. Έχουν φτάσει σε 8-0 τέρματα συνολικά σε δύο παιχνίδια και ακόμα θέλουμε 26,5 λεπτά χωρίς καθυστέρηση για να ολοκληρωθεί αυτό. Νομίζω ότι είναι και με τα δύο πόδια, μόνο μαθηματικά δεν θα τους πούμε περασμένους, στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πολύ ωραία. Ναι, προφανώς ακριβώς έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαούλη. Και μπήκε ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, όπως είναι ο Βάρντα, ένας μικρός γηπαετός στις ρωσικές στέπες. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος σαν τον Βάρντα έχει πάει στη Ρωσία, που όλοι ξέρουμε πώς είναι οι γυναίκες στη Ρωσία. Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα. Έτσι. Και όπως λέει ο Τραγανός, 150 λεπτά και ο τροχονόμος Ακιμφεύ παραμένει παρθένος. Κέρβερος. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Τρομερά πράγματα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, οικοδέσποινα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Οικοδέσποινα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ιαπωνία, ομολίγο τα σημερινά, είναι ακριβώς ο ορισμός του παιχνιδιού που λέμε. Ναι, εντάξει, μάλλον έτσι θα πάει. Αλλά μην λέμε πολλά, παιδιά, γιατί μια αποβολή στο 5 άλλαξε το μάτσο. Ναι. Ήταν αυτό ακριβώς. Ναι. Δεύτερη πιο γρήγορα αποβολή, νομίζω, σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτή του Σάντσες. Ανόητη, θα μου επιτρέψεις. Εντελώς. Επίσης, διότι νομίζω ότι ακόμα και αν είχε γίνει έστω μία αναφορά στο θέμα από τον Μπέκερμαν, θα του έλεγε, παιδιά. Σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, ειδικά σε σημείο 0-0, ειδικά στην όρεξη στο παιχνίδι, αν κάποιο άνθρωπο έχει μια καθαρή ευκαιρία για γκολ, αφήστε να βάλει γκολ. Συγγνώμη, παίζουμε 11, να προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε. Εντάξει, ποιο σκέφτεται λογικά σε εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου που κάνει την κίνηση. Θέλω να πω όλα αυτά που λες, όσο και να του έχει πεπιλήσει το μυαλό του παίχτη να τα προσέχει. Ποιο σκέφτεται λογικά. Ο άνθρωπο, ο αμυντικό μέσο σε συγκεκριμένη περίπτωση, που πηδάει για να κόψει την μπάλα, αλλά δεν έχει τα χέρια του ανοιχτά, σαν τον σταυρωμένο. Ναι. Αυτό είναι ο άνθρωπο που σκέφτεται λογικά. Και κάθεται και κάθεται, μάλιστα, και διαμαρτύρεται μετά 5 λεπτά στον διαιτητή. Ναι. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί ήταν στο 5 λεπτό. Ναι. Σαν την κλασική συχαμενιά των περισσότερων ποδοσφαιριστών που δείχνουν ένα φάουλ. Ναι. Ένα φάουλ. Ότι είναι το πρώτο φάουλ, ναι, βγάζει κάρτα. Λες και στο πρώτο δευτερόλεπτο να είναι. Αν είναι φάουλ για κάρτα, κίτρινη κόκκινη, είναι φάουλ για κάρτα. Τέλος. Έμα. Λοιπόν. Όπως το μπάσκετ. Αν έχει κάνει 3 φάουλ μέσα σε ένα λεπτό, έχει κάνει 3 φάουλ σε ένα λεπτό. Δεν έχει να κάνει σε ένα λεπτό. Αν έχει κάνει 3 φάουλ, έχει κάνει 3 φάουλ. Επειδή παίζει πολύ αυτή η κουβεντούλα για τον τάδε παίχτη που φορτώθηκε φάουλ, τον δίνα παίχτη που έκανε μαζεμένα φάουλ. Αν τα κάνει τα φάουλ, τι να γίνει τώρα, ναι, δηλαδή. Τι έκανε, να μην τα δώσει. Τι είναι δηλαδή, στα πίτσα είναι, στα 3 φάουλ το ένα δώρο. Δεν πάει έτσι. Προσέχει και όταν γνωρίζει ότι έχει φάουλ, προσέχει παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, είδα το πρώτο ημίχρονο, σου πω την αλήθεια, δεν είδα το δεύτερο του παιχνιδιού, δεν ξέρω να το. Είδα την ώρα τη μεσημεριανή εκπομπή, οπότε είδα το πιο εγώ το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ουσιαστικά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα μάτσα τα οποία σημάδεψαν τη ζωή μου και είναι ένα παιχνίδι από τα οποία, ρε παιδί μου, φτιάχνει ο παδός του ποδοσφαίρου. Όχι. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση αυτό. Όχι. Πράγμα. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι. Λοιπόν, ευκαιρία για την Αίγυπτο να το μειώσει, ναι. Έχω να πω ότι παρά την αποβολή
και το προβάδισμα από νωρίς της Ιαπωνίας, η Κολομβία καλά το ισορρόπησε το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έπαιξε αρκετά καλά, παρότι έκανε μεγάλη θυσία ο Πέγγεμα, γιατί έπρεπε να βγάλει το κουαδράδο. Ναι. Και τον έβγαλε, όχι έπρεπε να τον βγάλει, τον έβγαλε. Γιατί προφανώς δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά τελικά υπέκυψε στην αριθμητική ανωτερότητα. Δηλαδή, πραγματικά, αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να εφαρμόσει, νομίζω, τακτικές περισσότερες από μία, οι οποίες να στοχεύουν στην αριθμητική μειονεξία του αντιπάλου, mm-hmm. είναι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα από αυτό το Μουντιάλ. Ναι. Αυτές οι δύο ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχουν εκπονήσει, θα έχουν ένα ντοσιέ μόνο γι' αυτό. Ναι. Τι κάνουμε όταν μείνει ο αντίπαλος με 10. Πώς μπορούμε να επιτεθούμε. Και το πήρε το μάτς η Ιαπωνία τελικά. Η οποία έπαιρνε τώρα κιόλας, δεν ξέρεις τι θα κάνει, διότι περιμένει. Εγώ λέω δεν την υπολόγιζε. Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Κολομβία. Σε κανονικό 11 δεν πρόκειται. Είναι πάλι από κάτω. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, είδα ωστόσο ολόκληρο το απογευματινό παιχνίδι. Ναι, και εγώ το είδα ολόκληρο. Το Πολωνία-Σενεγάλη. Αν ακούτε κάποιο γατί που νιαουρίζει, πρέπει να είναι ο Λεβαντόφσκι ακόμα. Λογικά ναι. Έτσι, δηλαδή, επειδή έχει και σκουπίδια τώρα στην πόλη εδώ πέρα να. Και τα γατιά μαζεύονται κτλ. Αν ακούτε ένα που νιαουρίζει λίγο πιο φάλτσα, λίγο πιο βραχνά, πρέπει να είναι ο Λεβαντόφσκι που έχει ανέβει σε κάποιο κάδο και νιαουρίζει εκεί. Ναι. Φωνάζει. Και αν για κάποιο λόγο, επειδή ακούει συνοξημένη, ακούτε δύο γατιά να νιαουρίζουν, ομίληκτο άλλο. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να το πούμε. Με κάθε σεβασμό. Ναι. Εντάξει, ο Μίλικ, επειδή έχει περάσει πολλά στη ζωή του, ας πούμε, τραυματισμούς κτλ., του έχουμε ένα τέτοιο συμπάθειο παραπάνω. Αλλά Λεβαντόφσκι, εντάξει. Λεβαντόφσκι. Δεν. Τι πουρπουράζε, Λεβαντόφσκι, δηλαδή. Πρώτο σου μουντιάλ, σε 30 χρόνια έφτασε και πουρπουρά. Τι έχει μπροστά σου, 5 μουντιάλ και λε, δεν βαριέ, αδερφέ. Ξέρει τι μου φάνηκε περίεργο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν και εσείς κύριε Σκύρη είχατε αυτή την αίσθηση και εσύ Κώστα. Είχα την αίσθηση, μάλλον η Πολωνία μου έδινε. Εγώ δεν ανήκω στις κυρίες και κυρίους ειδικά. Βέβαια, εντάξει, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ότι Παναγιώτη κιόλας. Ότι η Πολωνία αντιμετώπιζε το παιχνίδι σαν αυτή να είναι η Βραζιλία. Ναι. Να είναι δηλαδή η καλύτερη ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω, σου έδινε αυτή την αίσθηση. Όσε υπεροψία. Ναι. Ναι, προφανώς μου την έδινε. Πολύ όμως. Έλα, μωρέ, πιάσε Σενεγάλη τώρα. Πολύ. Και παντελώς ανεφλόγου και αίτιας. Ποιοι τώρα οι άνθρωποι που τους κατέκτησαν σε ένα τέταρτο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μπήκαν σε ένα τέταρτο είχαν κατακτήσει όλη την Πολωνία και μου μπήκατε και με υπεροψία μέσα. Όπλα από το θικάρι δεν βγάλατε και είχατε και μούρι σήμερα με τη Σενεγάλη. Ναι, πολύ μούρι, ρε. Ναι, ύφος. Του έβρισκε και του στα κοντινά του. Ναι, ναι, ναι. Του πέλα τώρα, μωρέ. Όλου. Τα Σενεγάλη τώρα, μωρέ. Θα κλείσουμε το μανέ και τέλος. Ναι, όλου. Του ρίμπου, του. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ, του Κρυχόβιακ. Ο οποίο Κρυχόβιακ, by the way, έπρεπε να έχει φύγει με κόκκινη στου 45, έτσι. Ναι. Για να τα λέμε, ναι. Για να τα λέμε και αυτά επίση. Του τη χάρισε και ο διαιτητή, κανονικά. Λοιπόν. Στα ίσα και στα παλικαρίσα το πήρε Σενεγάλη το μάτς. Ναι, ναι. Έχω να πω. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει η Σενεγάλη. Η Σενεγάλη σημερινή πολύ συμπαθής. Ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Και επίσης ομάδα που κέρδισε σήμερα χωρίς να στηρίζεται στο Μανέ. Σημαντικό αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή ο Μανέ. Ο οποίος ήταν ένας all-rounder, ναι. Ένα all-rounder δεκάρι, ας πούμε, σήμερα. Ναι. Και το Μανέ, επειδή ξέρουμε τα πράγματα μπορεί να κάνει στην καλή του μέρα. Ας πούμε ότι τα κράτησε κάβα. Δηλαδή ότι θα δούμε καλύτερο Μανέ συνέχεια. Θα δούμε. Και έχει και άλλους, έχει καλούς παίχτες μπροστά. Έχει καλούς παίχτες, ναι. Γενικώς δεν υπάρχει γραμμή που να μην έχει τουλάχιστον έναν καλό παίχτη στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό είναι το καλό της. Για τον τέρμα της δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσει στα δύσκολα. Γιατί και αυτό που είναι τρομερή, εκπληκτική επέμβαση στο φάουλ του Λεβαντόφσκι ήταν μια μέτρια δυσκολία, νομίζω, επέμβαση. Ναι. Δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσει, αλλά πολύ καλή. Ο Σανέ μου έκανε εντύπωση. Ναι. Πολύ καλός αμυντικός χαφ. Εντάξει, κάποιους άλλους τους ξέραμε. Πέναλτι για την Αίγυπτο. Η φάουλ είναι. Α, φάουλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Και μέσα σε όλη τη μεγάλη. Τι ζητάει, ζητάει VAR. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, άμα το ζητάει ο Άρντα, κάντε του τη χάρη. Ναι. Να το δούμε και εμείς βέβαια μέσα ή έξω. Οι Αιγύπτιοι χαλάνε τον κόσμο ότι είναι μέσα. Είναι μέσα. Είναι μέσα. Είναι καραμέσα πρέπει να είναι. Δηλαδή από ένα replay που δούμε ανάποδα, για να πούμε κάμερα πίσω από το τέρμα, ήταν σίγουρα μέσα. Ναι. Αμπάμ, ήταν καλό το replay, αλλά αυτό που είδαμε ήταν καραμπάμ μέσα. Ναι, αλλά. Πώς γίνεται όμως αυτό. Για να δούμε. Για να δούμε. Μισό λεπτό. Α, ξεκινάει απ' έξω το τράβηγμα. Α, ξεκινάει απ' έξω, ολοκληρώνεται μέσα. Μάλιστα.
Μάλιστα, ναι. Ξεκινάει απ' έξω, ολοκληρώνεται μέσα. Οκ. Okay. Δεν το είχαμε. Δεν είχαμε τόσο story play. Τι έπαθες. Το έδωσε. Ναι. Βάρ και πέναλτι. Όπα, εδώ έχουμε λάθος. Βάρ είχε δεύτερες σκέψεις. Possible penalty review. Λέω, βλέπω. Ναι. Και πέναλτι βασικά. Όχι, Βάρτα. Ο Σαλάχα το εκτελέσει. Άρα, Κιμφεύ. Σε ματιάσαμε. Κάτσα να θα μπει πρώτα απ' όλα. Έχουμε λάθος του Βάρ εδώ. Δεν ξέρω. Είμαι εκτίμηση προφανώς. Όχι του Βάρ, του διαιτητή που παίρνει απόφαση έχοντας δει και το replay. Εκτίμηση αν ξεκίνησε απ' έξω ή αν το πέναλτι έγινε μέσα. Γιατί σου λέω και μπορεί να ξεκινάει ένα τράβηγμα απ' έξω. Αν τον τραβάει καλά την ώρα που είναι μέσα. Ναι. Λοιπόν. Εκτελεί ο Βάρτα και ο Βάρτα λέει. Ο Σαλάχ 3-1. Γίνεται το σκορ. Στο 73ο λεπτό δεν υπάρχει χρόνος για την Αίγυπτο, νομίζω, να γίνουν και πολλά πράγματα. Όχι, θέλουμε, να πούμε και άλλα πράγματα. Να πούμε και άλλα πράγματα για τη Σενεγάλη, αλλά πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Παρακαλώ να το κάνουμε, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Σταύρο Χονδροθύμιο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2195-79-283-45. Τα τηλέφωνα μπορείτε να αρχίσετε να καλείτε μετά τις 12 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολείς στο 19619, 0,31 η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει Sport FM 94,6 live, οπότε ανοίγει ο Media Player για να ακούτε ζωντανά αφενός και αφετέρου μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. E-mails στέλνετε οποτεδήποτε θέλετε στο rama5@yahoo.gr, fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Καθημερινά ανεβαίνουν πράγματα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store, αν θέλετε να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων το Fight Club Application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει το 3-1 με το οποίο προηγείται η Ρωσία της Αίγυπτο. Ευχαριστούμε τους αγαπητικούς του Λεβαντόφσκι που μας επαναφέρουν στην τάξη. Βεβαίως. Να είστε καλά. Βεβαίως. Αυτή πιστεύω ότι είναι πολωνόφιλη ή μπαγερνόφιλη. Μπαγερνόφιλη, όμως. Μπαγερνόφιλη. Ναι. Αυτό νομίζω είναι λογικό. Αλλά και πάλι είναι συγκινητικό. Ναι. Και πάλι είναι συγκινητικό. Κάθε τέτοια παρέμβαση, αν μου επιτρέπεις, είναι συγκινητική. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη Σενεγάλη. Ναι. Και ότι πέρα από όλα τα... πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα και φαντάζομαι και για αρκετούς άλλους. Και το είδα και έτσι ωραία γραμμένο και στο Facebook, γιατί το σκεφτόμουν και μου άρεσε που το είδα γραμμένο. Ο αλλιούς είσαι, ο Τίμιος. Ναι. Είναι ωραίος ο αλλιούς είσαι, ο Τίμιος, και είναι ωραίο γενικώς να βλέπεις σε αφρικανικές χώρες προπονητές που να λες, να ρε φίλε, αυτός είναι δικός τους, είναι προπονητής τους, και όχι ένα πράγμα το οποίο το βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάτι 70χρονους, 75χρονους, ας πούμε, πρώην αποικιοκράτες που έχουν πάει για να κάνουν την αρπαχτή. Ένα λεπτό. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος ο Μπρούνο Μετσού, που κόσμησε κάποτε τον πάγο της Σενεγάλης. Ο Μπρούνο Μετσού δεν ήταν ένας μισθοφόρος. Ήταν ένας μισθοφόρος που πήγε να κάνει αρπαχτή. Ο Μπρούνο Μετσού ήταν ένας κοσμοπολίτης. Κατάλαβε τώρα, γιατί του παίρνει όλου η μπάλα τώρα. Παίρνει και τον Μπρούνο Μετσού. Κακό του παίρνει. Όχι, όχι. Να εξαιρεθεί ο Μπρούνο Μετσού. Να εξαιρεθεί εκεί που βρίσκεται καλά, να είναι εκεί ψηλά που είναι. Να. Αν γίνεται. Αλλά κατάλαβε τι θέλω να πω. Είναι ωραίο να βλέπεις φάτσες που ταιριάζουν έτσι και ναι, λίγο βεβαίως καλύτερα με την ομάδα. Εντάξει, και είναι και υπέροχο μια που είμαστε τώρα στη Σενεγάλη, το να βλέπεις ένα παίκτη που λέγεται Τρεζέγκε. Εντάξει, ναι, τα έχουμε πει αυτά με την Αίγυπτο, ρε, εντάξει, είναι τρομερό. Με την Αίγυπτο και τη Σενεγάλη. Είναι τρομερό. Είναι υπέροχο να βλέπεις ένα Τρεζέγκε. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αν κάποιο πραγματικά θέλει να κάνει θέματα για το Μουντιάλ που δεν έχουν ξαναγίνει, πρέπει να ψάξει να βρει τον Τρεζέγκε, τον πατέρα του Τρεζέγκε. Ναι. Για να πει, βρε Χριστιανέ μου, τι είχε στο μυαλό σου. Εκεί, ξέρω, στο Κάιρο που μεγάλωσε, δεν ξέρω πού. Αν πήγε ταμείο από τον Τρεζέγκε, αν έφτιαξε τη ζωή του από τον Τρεζέγκε, αν είχε παίξει στο σπίτι του σε ένα παιχνίδι στο οποίο το καθάρισε Τρεζέγκε. Τον είσαι για τέτοιο τίποτα. Μπορεί, αν πει ποτέ δεν ξέρει. Τον μπαμπά του Τρεζέγκε, ναι, του αυτού του Αιγύπτου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πού να ξέρουμε. Καλά, δεν ξέρουμε, όντω. Όντω δεν ξέρουμε. Από να λέει κάτι πολύ καλό, ναι, πρέπει να του έχει συμβεί
σε σχέση με τον Τρεζεγκέ. Το Τίμιο Ζυρκόφ, το σκήνομα του Τίμιου Ζυρκόφ συνεχίζει. Τίμιος, αγαπημένος, καλός. Και από τους ελάχιστους Ρώσους να πούμε που έπαιξε μπάλα εκτός Αγγλίας, έτσι. Εκτός Ρωσίας, συγγνώμη. Ναι. Από τους ελάχιστους. Είναι ελάχιστοι. Δεν ξεπεράνε τα δάχτυλα των δύο χεριών οι Ρώσοι που έχουν καταφέρει να παίξουν μπάλα εκτός Ρωσίας. Διαχρονικά. Και να κάνουν να παίξουν μπάλα, όχι απλά να μεταγραφεί, να παίξουν. Ναι, βέβαια. Ο Ζυρκόφ νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς. Ναι. Ο Τίμιος, ο συγκινητικός. Λοιπόν, οπότε. Ναι, παιδιά, δεν είναι το όνομα του Τρεζεγκέ. Παρατσούκλι, αυτό γράφει στη φάνελα. Ως Τρεζεγκέ είναι, ναι. Τι λέτε, παιδιά. Τρεζεγκέ. Τρεζεγκέ, τρεζεγκέτατος. Είναι. Τι σημαίνει. Η φανέλα γράφει Τρεζεγκέ. Ναι. Τώρα αφήστε τα υπόλοιπα. Αν ήταν ένα απλό παρατσούκλι, θα το έγραφε στη φανέλα. Mm-hmm. Νομίζετε. Βρε Χριστιανέ μου, ό,τι και αν είναι, το έχει, το πιστεύει. Αυτό είναι το όνομα που τον φωνάζουνε. Ναι. Το έχει στη φανέλα. Έχει σημασία. Ας πούμε, ο Καραγκούνης θα βάζει στη φανέλα του τυπάρα. Είδες πρώτα τη φανέλα του Καραγκούνη να γράφει πάνω τυπάρα. Όχι. Αυτό είναι Τρεζεγκέ. Τρεζεγκέ, Τρεζεγκέ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν ήταν και πάρα πολύ επιδραστικός, ναι, για την ομάδα του. Περισσότερο ασχοληθήκαμε μαζί του λόγω του ονόματός του παρά των, των πεπραγμένων του στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, τώρα θέλω να δω γιατί δεν θυμάμαι. Ομολογώ το πλήρες όνομα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και δυστυχώς δεν θα τον δούμε να προχωράει κιόλας. Κατάλαβες ποιο είναι το άσχημο. Δεν θα τον δούμε να προχωράει και αυτό οπωσδήποτε είναι στενάχωρο. Λοιπόν, ο Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραήμ Χασάν είναι το πλήρες του όνομα. Ναι, είναι Τρεζεγκέ. Ναι. Κόμουλο είναι ο Τρεζεγκέ. Δηλαδή στην δεκάδα της Αιγύπτου, στην 23η, στη Wikipedia, δεν βλέπετε Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραήμ Χασάν. Βλέπετε Τρεζεγκέ. Με αυτόν τον περίεργο τρόπο που το κάνουν και άλλοι που βγάζουν διάσημα ονόματα, βλέπω ότι έχει πάνω δύο τόνους γαλλικούς, τους έχει στα δύο πρώτα έψιλον για κάποιο λόγο. Ναι. Σεβάστε Τρέζεγκε ή Τρεζέγκε. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά δεν αυτά είναι δικά τους, μπορεί να είναι, ξέρεις, για τα copyrights. Ναι. Για τα copyrights. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ναι, και εμείς θα έπρεπε να έχουμε βγάλει έναν τέτοιον, είναι η αλήθεια. Έστω, τουλάχιστον έναν. Εντάξει, μπορεί να έχουμε βγάλει, αλλά να μην έφτασε ποτέ στην εθνική ομάδα, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι μόνο να τον βγάλει, πρέπει να φτάσει και στην εθνική ομάδα, αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, Σενεγάλη συμπάθεια. Ωραία, λέω εγώ. Μεγάλη συμπάθεια. Η Σενεγάλη μετά το σημερινό. Και να δούμε και πού μπορεί να πάει. Παίζει η Ιαπωνία επόμενο παιχνίδι. Την πιο αντίθετη με αυτήν την ομάδα ενδεχομένως. Αν δεν χάσει από την Ιαπωνία, νομίζω θα παίξει πρόκριση. Ναι. Θα παίξει πρόκριση, γιατί όχι. Γιατί όχι, λέω εγώ. Και σταυρώνει με το όνομα της Αγγλίας και του Βελγίου, θέλω να θυμίσω, ο όμιλος αυτός. Οπότε, αν για κάποιο λόγο βγήκε και πρώτη σε Νεγάλη, έχει και πολλές ελπίδες να προχωρήσει και παραπέρα. Why not. Why not, λέω εγώ. Λοιπόν, αυτά από τα σημερινά, τα οποία ήταν όλα για μένα, η Σενεγάλη ήταν πραγματικά ευχάριστη έκπληξη. Θέλω πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, να πούμε τα αυριανά μια γρήγορη, ναι, τα της 20 Ιουνίου τα παιχνίδια, που είναι το Ουρουάη Σαουδική Αραβία, είναι το μεσαίο, δεν είναι χρονικά το πρώτο. Είναι στις 6 που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάρα πολλά. Όχι, δεν πολλά. Λοιπόν, και τα άλλα δύο είναι δεύτερη αγωνιστική δευτέρου ομίλου. Το νωρίς μάτς είναι Πορτογαλία-Μαρόκο. Ναι. Καλώς τα παιδιά. Και το βραδινό είναι Ιράν-Ισπανία. Πάλι καλώς τα παιδιά. Ναι, η λογική λέει αυτό το πράγμα, ναι. Δεν θα δούμε τίποτα να σπάει αύριο δηλαδή. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Η λογική λέει πως όχι. Το θέμα είναι τώρα, εδώ θα αρχίσουν να κυνηγάνε τα γκολ. Ναι. Ποια. Ναι. Δηλαδή, με την ισοπαλία στο πρώτο μάτς πλέον, η πρόκριση θα κρυθεί στα γκολ. Άρα όχι απλά θα κυνηγήσουν την νίκη, την οποία λίγο πολύ νομίζω ότι και οι δυο μας θα τη βρουν, είναι και με τη σκορ.
Θα πάω παίξω επιθετικά. Θα πρέπει δηλαδή να παίξουν για να πετύχουν αρκετά γκολ. Σωστά. Εάν θέλουν να βγουν πρώτοι. Σωστά. Δεν ξέρω τώρα τι θέλουν να κάνουν από την άλλη μεριά. Τι εννοείς? Α, τώρα πια εννοείς. Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρεις τώρα πώς είναι τα πράγματα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Ναι, μπορεί να αλλάζει στρατηγική, γιατί θα υπάρξει στρατηγική εδώ. Προφανώς και θα υπάρξει. Θέλω απλώς να πω επίσης στο γενικότερο μαρκετινίστικο και διαφημιστικό πλαίσιο του Μουντιάλ ότι αύριο το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Μαρόκο το διευθύνει Αμερικανός διαιτητής. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε. Γελάει ο κόσμος, αλλά πραγματικά τι να κάνουμε. Πραγματικά. Τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί σε πήρα από κάτω, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε εσύ. Εντάξει. Δεν είναι. Ξέρω, εμένα μου είναι ψηλά διάφορο. Πιο πολύ τώρα σκέφτομαι ότι το τρίτο γκολ, τα τρία γκολ που έχει βάλει ο Τσερίσεφ μέχρι τώρα δίνουν ένα έξτρα κίνητο στον Κριστιάνο να πετύχει πολλά γκολ. Δηλαδή, βρήκε το κίνητρο που ψάχνει, γιατί πάντα ψάχνει να βρίσκει ένα κίνητρο για να κάνει καλά. Καλά, γιατί αν δεν είχε βάλει το τρίτο γκολ ο Τσερίσεφ, δεν θα βάζει. Είναι με τρία γκολ και δύο τώρα. Το θέμα είναι ότι ο Ρονάλντο έχει αυτή τη στιγμή ευκαιρία που έχει βάλει τρία γκολ στο δύσκολο παιχνίδι να πάει για ρεκόρ που δεν έχουν ξαναματαγεί. Ναι. Όχι το ρεκόρ του Φοντέν, γιατί αυτό κανένας δεν πρόκειται να το πλησιάσει. 13. Συνολικά. Σε ένα. Σε ένα μουντιάλ. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Αναλόγως πώς θα προχωρήσει η Πορτογαλία. Δηλαδή, αν βάλεγα 2-3 πάλι αύριο, μετά είναι αλλιώς τα πράγματα. Πολλά αρέσει. Πολλά. Εδώ έβαλε 5, ας πούμε, η Ρωσία στην πρεμιέρα. Δηλαδή, για να βάλει η Πορτογαλία. Έχουμε δει. Έχουμε δει 5 αυτογκολ. Ναι, τρομερά πράγματα. Έχω τρομερά πράγματα. 5 αυτογκολ. Και νομίζω το ρεκόρ από ό,τι διάβαζα κάπου είναι 6. Όχι, είναι το ρεκόρ το, από το 98 και μετά την τελευταία 20 ετία. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το. Όπα, Τσαμπουκά, Σουάρντα. Βαράνιο γενικό. Ναι, βαράνιο. Εντάξει. Αντρικό άθλημα είναι, Παναγιώτη, με το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οπότε ναι. Ο Ρονάλντο έχει μεγάλη ευκαιρία και θα το κυνηγήσει, νομίζω, στα δύο επόμενα παιχνίδια. Θα το κυνηγήσει πάρα πολύ. Ναι. Θυμίζω ότι πρώτο σκόρερ είναι ο Κλόζε με 16. Γενικώς τώρα λέμε, έτσι. Ναι. Σε 4 μουντιάλ ο Κλόζε. Ναι. Ο Ρονάλντο 15 γκολ σε 3 μουντιάλ. Γιατί και το 94 ήταν, δεν έπαιξε. 14 ο Γκέρτ Μίλλερ σε 2, 13 ο Ζήστη Φοντέν σε 1. Ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω αυτό είναι κατάρρευτο, ρε παιδί μου. 12 έχει βάλει ο Πελέ, θα θυμίσω σε 4 μουντιάλ. Έχει βάλει ο Σάντορ Κόξιτς, κακός δεν τον ανέφερα. Έχει βάλει 11 γκολ και αυτό σε 1 μουντιάλ. Επίσης, το 54, 11 έχει βάλει και ο Κλίνσμα σε 3 και υπάρχουν αρκετοί που έχουν βάλει 10 κτλ. Αυτή τη στιγμή ο. Πού είναι ο. Ποιος? Πού είναι ο Ρονάλντο? Ο Ρονάλντο δεν έχει βάλει σε μουντιάλ και πολλά γκολ. Έχει βάλει. Μπορεί να μην είχε βάλει μέχρι τώρα. Ναι. Ναι. Είναι χαμηλά δηλαδή. Λέω και ο Μέση 5 έχει όλα. Ναι. Ναι, είναι χαμηλά. Δεν το έχω. Όχι, ο Ρονάλντο έχει 6. Α, 6 έχει βάλει 3 λοιπόν και άλλα 3 τώρα 6. 3 και άλλα 3. Άχι. Μπορεί να ανέβει. Ναι. Μπορεί να ανέβει ψηλά. Βεβαίως δεν έχει άλλο μουντιάλ ο Ρονάλντο. Δεύτερο μουντιάλ είναι του Ρονάλντο, νομίζω. Το 6 νομίζω ήταν. Τελείωσε το παιχνίδι. Έχουμε μιαού. Φίλοι, όταν αγκαλιάζονται, ναι. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Εντάξει, πανηγυρίζουν οι Ρώσοι, διότι ουσιαστικά μιλάμε για νίκη πρόκριση. Ναι. Ποια. Εντάξει, και καλά κάνουν στην τελική ανάλυση. Ναι, και πρόκριση και θα κρυθεί, αν κερδίσει, θα κερδίσει η Ουρουγουάη, ναι. Πρώτη θέση θα κρυθεί με την Ουρουγουάη, σωστά. Ναι. Με τα γκολ που έχουν πετύχει οι Ρώσοι, με τον γκολ average που έχουν ήδη, μπορεί να τους βολεύει και ισοπαλία πια. Αναλόγως τι θα κάνει η Ουρουγουάη με τη Σαουδική Αραβία, ναι. Okay. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί αλλιώς πρέπει να κερδίσει η Ουρουγουάη τη Σαουδική Αραβία 7-0. Ναι. Λοιπόν, όχι απίθανο. Όχι απίθανο, ναι. Είναι η αλήθεια.
Κώστα Μιαούλη, πάμε να συνοψίσουμε το παιχνίδι. 3-1, νομίζω ότι είναι η επιβεβαίωση πως η Ρωσία δεν είναι απλά διοργανώτρια στο τουρνουά, αλλά έχει βλέψεις για να προχωρήσει και πιο μακριά, όχι μόνο στους 16, αλλά να πάρει την πρωτιά στον όμιλο με ένα καλύτερο σταύρωμα να πάει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Στα φιλικά, επειδή είχα δει αρκετά από τις Ρωσίες, δεν έδειχνε τόσο καλή. Φαίνεται ότι βρήκε ο Τσερτσέσοφ τη χημεία. Έχει κάποια ξεσπάσματα σε σημεία των αγώνων, κάποια τέταρτα δηλαδή, που φαίνεται να παίζει και ένα αποδιορό ποδόσφαιρο και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση υπέθεσης. Νομίζω ότι βρίσκει τεράστια λύση από τον Τσερίσεφ, ο οποίος εξελίσσεται στο κεντρικό πρόσωπο για την Ρωσία, αλλά και μαζί με τον Αρτιόμ Τζούμπα, ο οποίος βέβαια είναι ένα center forward με πολύ μεγάλες ικανότητες, πολύ καλύτερος από τον Σμόλοφ, ο οποίος ξεκίνησε στο πρώτο μάτς. Ο Τσερίσεφ πάλι σημειώνει το δεύτερο γκολ από το συνδυασμό του Τζούμπα, του Σαμέντοφ, του Φερνάντες που βγάζει κάνει το κόψιμο στο πρώτο δοκάρι, και ο Τσερίσεφ καθαρίζει το μάτς, το κάνει 2-0 μετά το αυτογκόλ του Φατή στο 47. Εκεί στάθηκε και τυχερή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Ρωσία για να προηγηθεί. Έγινε στο 59 το 2-0 και το 3-0 με μια φοβερή κίνηση από τον Αρτιόμ Τζούμπα, ο οποίος κατέπασε την μπάλα με το στήθος, πέρασε έναν αντίπαλο και έκανε το ιδανικό πλασέ για το 3-0. Το καλό σταύρωμα που λες, Κώστα, Πορτογαλία ή Ισπανία θα είναι. Θέλω να πω ποιο είναι καλό σταύρωμα για την Ρωσία. Καμιά φορά δεν ξέρεις, περίμενε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει τρίποντο κάποια ομάδα. Δεν αποκλείω κανένα δράμα από εκεί. Okay. Αλλά θα μου πεις με βάση λογική, ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι Ρώσοι με την εικόνα που δείχνουν, θα δούμε βέβαια και τα επόμενα μάτς της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Για τους Ισπανούς δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αν είναι δεύτερη Ισπανία, δηλαδή ότι μπορεί να είναι απλή διαδικασία των αντιπάλων τους Ρώσους στη Ρωσία. Θα έχουν σίγουρα και την εύνοια της διαιτησίας. Δηλαδή σήμερα υπήρξε μια φάση στην οποία ζήτησαν δεύτερο πέναλτι μετά από αυτό που κέρδισε ο Σαλάχ και έκανε το 3-1. Υπήρχε μια φάση στην οποία θα μπορούσαν να πάρουν πέναλτι με τον Μοχσέν. Δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Νομίζω ότι στην αρχή κρατάνε και δύο, αλλά μετά το παρατραβάει ο παίκτης της Ρωσίας. Εκεί με λίγη αυστηρότητα θα μπορούσε ο διαιτητής να δώσει και δεύτερο πέναλτι και να αλλάξει τελείως το παιχνίδι. Ούτε καν VAR δεν είδαν. Οπότε θεωρώ ότι οι Ρώσοι μπορούν να έχουν βλέψεις. Ο Γκολόβιν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Τζούμπα, ο Τσερίσεφ, και νομίζω ότι και με την άμυνά τους, αν περιορίσουν και λίγο κάποια λαθάκια που κάνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να βάλουν δύσκολα. Αν η δεύτερη ομάδα δεν είναι από Πορτογαλία Ισπανία, εγώ και τους Ισπανούς πάντως, αν είναι δεύτερη, δεν τους βλέπω εύκολα με τους Ρώσους, εφόσον βέβαια αυτοί πάρουν την πρώτη θέση, έτσι. Γιατί εντάξει, έχουν το Ουρουγουάι, Ρωσία μπροστά, αν και τους βλέπω πολύ και σε τρεξίματα, δηλαδή πολύ φορμαρισμένους, φαίνεται είχαν προετοιμαστικά τα άλλα για το δικό τους το τουρνουά, και νομίζω ότι μόνο αμελητέα ποσότητα δεν δείχνει η Ρωσία. Βέβαια απέναντι στη Σαουδική Αραβία και Αιγυπτό θα τη δούμε κόντρα στην Ουρουγουάη, εκεί που λογικά θα παιχτεί η πρωτιά του ομίλου, αλλά βλέπεις ότι είναι μια σοβαρή Ρωσία αυτή και νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει και την πρόκληση από τώρα. Θα δούμε βέβαια, έχουμε πορεία μπροστά μας. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, τέταρτο μουντιάλο, Ρονάλντο, για να επανορθώσω αυτό που λέγα πριν. Ευχαριστώ τους φίλους που το στείλανε. Ένα γκολ σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα μουντιάλ στα οποία πήρε μέρος. Τρία λοιπόν μέχρι το ξεκίνημα αυτού του μουντιάλ. Σύνολο αυτή τη στιγμή έξι, τη στιγμή που μιλάμε, στο τέταρτο μουντιάλ της καριέρας του. Μπράβο το. Ναι. Μπράβο το. Από τους ενεργεία να πούμε ότι πιο ψηλά να θυμίσουμε τον Τόμας Ομιούλα, έτσι. Ναι. Ο οποίος έχει βάλει 10 γκολ σε 13 παιχνίδια μουντιάλ. Αλλά εντάξει, αυτό το φοντέ δεν υπάρχει, ρε. Έπαιξε ένα μουντιάλ, έπαιξε 6 μάτσες, βάλε 13 γκολ, ναι. Έφυγε. Τέλος. Τελείωσε η ιστορία. Μένοντας και για να κλείσουμε το θέμα Μουντιάλ, για να πούμε και διάφορα άλλα πράγματα μετά, να πούμε ότι η πάντα έγκυρη εφημερίδα Όλε, εν όψη του μεγάλου μάτς Πέμπτης για την Αργεντινή, που αρχίζουν και για άλλες χώρες, είναι σιγά σιγά εθνικό θέμα πια το δεύτερο μάτς, όπως καταλαβαίνετε, τρομερό και για τη Βραζιλία και για τη Γερμανία και για τις περισσότερες από τις φαβορίτες, τα οποία γκέλαραν εντός εισαγωγικών την πρώτη αγωνιστική.
Για την Αργεντινή έχουμε δύο λοιπόν πληροφορίες. Η πρώτη είναι, μόνο δύο πληροφορίες, είναι δήλωση. Βγήκε ο Μαραντόνα και είπε, παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι, λυπάμαι που το λέω, με βαριά καρδιά το λέω εγώ για τον εγγονό μου, αλλά. Όχι εγγονό μου, ρε φίλε, για τον πρώην γαμπρό μου. Έχει εγγονό από τον Κουν. Ναι, που το λέω για τον πρώην γαμπρό ναι, μου. Ναι. Για τον πρώην γαμπρό μου, έχει χαρίσει τρασμό τον εγγονό μου. Ας το πούμε στα μαχαίρια είναι, δεν είναι. Είναι, πολύ. Ότι έχει τον εγγονό δεν σημαίνει τα πάνε καλά. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν την παλεύει 90 λεπτά το παλικάρι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν το εξήγησε παραπάνω, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά. Ξέρει, αυτός και ξέρει. Καταλαβαίνετε τι επίδραση έχουν και τι ηχό κάνουν τα λόγια του Μαραντόνα όταν μιλάει στην Αργεντινή. Γιατί πρέπει να κάνουν ηχό στα αυτιά του Σαμπάολη? Δεν είπα ότι πρέπει, ναι. Λέω τι κάνουν. Ωραία, στο Σαμπάολη γιατί πρέπει, δηλαδή αν κρίνει ότι πρέπει να παίζει με το. Καλά, προφανώς. Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν ότι ετοιμαζόμαστε. Ριζική αλλαγή. Ετοιμαζόμαστε για αλλαγή εν ώψη Κροατίας. Καλό είναι αυτό, λέω εγώ, σε πρώτη φάση. Καλό είναι να βλέπεις ότι κάτι είναι, δεν έχει πάει καλά και να δοκιμάζεις να το αλλάζεις. Ναι. Καλό είναι να μην είσαι κολλημένος σε ένα σύστημα. Συμφωνώ. Έχουμε λοιπόν το Ρόχο να πηγαίνει εκεί και που του πρέπει, στον πάγκο δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, και να μπαίνει ο Μερκάδο. Τον Τι Μαρία να πηγαίνει στον πάγκο και να μπαίνει ο Παβόν. Mm-hmm. Και τον Μπίλια επίσης να πηγαίνει στον πάγκο, αλλά να μπαίνει ο Ακούνια, όχι ο Μπανέγα. Ναι. Λοιπόν. Και. Λέγεται ότι είναι πιθανό να δούμε αυτό ακριβώς που συζητάγαμε, 4-3-3, ναι. Με τον μέσα να έρχεται κεντρικός, αυτό ακριβώς που λέγαμε, τον μέσα να έρχεται κεντρικός χαφ. Να παίζει ουσιαστικά μπροστά από τα αμυντικά χαφ, ναι, πάντων. Ναι. Μέση Παβών στα άκρα ή λέω εγώ Christ Mastry, δεν αποκλείεται να δούμε Christ Mastry, ναι. 4-3-2-1. Ναι. Με μέστρος πάντων και Παβόνη στα άκρα ή πίσω από τον Αγουέρο, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στο σύστημα. Λοιπόν, όλα αυτά μεθαύριο στον αγώνα της Αργεντινής με την Κροατία και κάπου εδώ να το σταματήσουμε για τη φάση μουντιάλ. Το Σάρζι πήγε και 11 η ώρα. Αυτό σημαίνει δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Up δεύτερη ώρα. Στις εγχώριες ειδήσεις, ας το πούμε έτσι. Είχαμε σήμερα την κλήρωση που έβγαλε τη Βασιλεία αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Να πούμε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Τσουλού. Και κανείς δεν μπορεί να πει. Ήταν καλύτερη κλήρωση Βασιλεία από τον Άγιαξ. Ήταν καλύτερη. Ποιος να ξέρει. Τι να σου πω τώρα. Ποιος να ξέρει. Είτε Άγιαξ είτε Βασιλεία, λέω εγώ, τόσο ή άλλως φαβορείο δεν είναι ο ΠΑΟΚ με κανέναν από τους δύο. Και καλό είναι αυτό. Εγώ λέω πολύ καλό να είναι φαβορείο. Ναι. Γιατί καλό είναι. Υπήρχε, ας πούμε, μια ομάδα εύκολη εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, ξέρεις, δημιουργείται μια υποχρέωση να περάσεις. Υποχρέωση που δεν υπάρχει τώρα. Σωστό. Να μου τη Βασιλεία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια, δηλαδή φετινή της χρονιά δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Έμεινε 15 πόντους πίσω από την κορυφή. Αποκλείστηκε στο κύπελο στα ημιτελικά. Βέβαια τα πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη φέτος η Βασιλεία. Θυμίζουμε στον όμιλο με United, Benfica και CSKA πέρασε. Έπαιξε με τη City που έχασε 4-0 στην Ελβετία, θυμάστε, αλλά πήγε και κέρδισε 2-1 μέσα στο Manchester. Θα μου πείτε εντάξει, ήταν πιο χαλαρή και η City. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία. Το κακό για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. αυτό πρέπει να το πούμε και είναι το πραγματικά κακό, είναι ότι το πρωτάθλημα στην Ελβετία ξεκινάει 21 Ιουλίου. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε. Και παίζουνε πότε, τέλος Ιουλίου δεν παίζουνε. Παίζουνε λίγες μέρες μετά. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν θα έχει παιχνίδια στα παιδιά της Βασιλεία. 24 νομίζω παίζουν. Ναι, άρα δεν θα έχουν παιχνίδια ούτε οι Ελβετοί. Εντάξει, αλλά με πρωτάθλημα ξεκινάει στις 21, οπωσδήποτε. Τι έκανε τώρα, να μου πει ότι θα είναι σε διαφορετικό βαθμό διτιμότητας. Θα είναι. Δεν θα είναι στην πραγματικότητα να έχουν παίξει ένα μάτς. Εντάξει. Δεν είναι κάτι. Εσύ σκέψου ότι εδώ πέρα τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη προετοιμασία. Ναι. Η Βασιλεία ξεκινάει μεθαύριο τα φιλικά της. Μικρό το κακό, λέω εγώ. Μικρό το κακό αν είναι για ένα μάτς. Δεν μπορεί να πει ότι μια ομάδα έχει βρει ρυθμό με ένα μάτς. Ρυθμό δεν έχει βρει. Αυτό λέω. Ρυθμό δεν έχει βρει. Να παίξει με καμιά σκανδιναβική, ας πούμε, και να είναι στη μέση του αθλήματος. Ναι. Άλλο πράγμα. Από αυτήν την άποψη το λέω. Λοιπόν. Από την άλλη, από πλευράς ονομάτων, φόβητρο δεν είναι η Βασιλεία. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή κάποιον
παίχτη που να σε τρομάζει. Κάποιου παίχτε λίγο γνωστού, με τον Μπαλάντα, τον Κολομβιανό, τον κεντρικό αμυντικό. Okay, το Λάγκ που είναι και μοναδικό. Νομίζω ο Λάγκ είναι ο μοναδικό Ελβετό που παίζει στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν το θυμάμαι. Τη Ελβετία που είναι στο ρόστερ τη εθνική. Ο δεξιό μπακ. Λοιπόν, έχει τον Φαμπιάν το Φράι. Ναι. Έχει τον Μουχάμε τον Ελιονούση, τον καλό Ελιονούση. Ναι. Όπως λένε. Αυτός είναι εξάδερφος του, δεν είναι αδερφός νομίζω. Εξάδερφος, ναι. Εξάδερφος του δικού μας. Δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν είναι ο καλός δηλαδή ο αδερφός, είναι εξάδερφος. Ναι. Είναι εξάδερφος από ναι, όντως. Ναι. Έχει τον Κουσμάνοβιτς μπροστά και τον Φαν Φόλκσβίγγελ, τον Ολλανδό τέλος πάντων. Φαν Φόλκσβίγγελ, ναι, το αγαπημένο αυτή όνομα. Είναι η πιο γνωστή τέλος πάντων της Ελβετίας, της Βασιλείας. Συγγνώμη, έχουμε Νίκο Ζέρβα. Τι έχουμε, έχουμε θέματα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Αφορά έτσι μια εξέλιξη που αναμενόμενη ήταν λίγο πολύ, αλλά είναι και βεβαιωμένη πλέον. Υπήρξε χθες βράδυ αποχαιρετιστήριο δείπνο του coach Φερόπουλου στον Ολυμπιακό. Στους παίκτες, στο τεχνικό team το υπόλοιπο, το staff, όλη την ομάδα γενικότερα, τους υπαλλήλους της ΚΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες τους ανακοίνωσε και την αποχώρηση του ουσιαστικά, έτσι, γιατί έχουμε πει ότι είναι κοινή απόφαση και ο Σπερόπουλος δεν θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, αλλά και στη διοίκηση, παρότι τον εκτιμούν πάρα πολύ και τρέφουν να περιορίσουν σεβασμό, έχουν αποφασίσει να πορευτούν με άλλο πλάνο και άλλο προπονητή. Ας πούμε ότι έκλεισε ένας κύκλος και αυτό το νιώθουν και οι δύο πλευρές, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Συμφωνώ ναι. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και είχαμε πει κιόλας ότι δύσκολα θα άλλαζε κάτι, ακόμα κι αν. Έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Ναι, ναι, γιατί ο κότς Φερόπουλος από την πλευρά του σε εκείνη την περίπτωση είχε αποφασίσει ότι θέλει να δοκιμάσει κάπου αλλού, να φύγει από την ελληνική πραγματικότητα, να ερευνήσει. Απλά θα το έκανε εξής, με πιο ψηλά το κεφάλι, ρε παιδί μου, φεύγοντας από το αλήτης. Αυτό ήθελε. Δηλαδή, ακόμα κι αν είχε αποφασίσει να φύγει, ήθελε να φύγει με ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν του βγήκε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο, ειδικά από την πλευρά κάποιων Ελλήνων παιχτών που ήταν και τα 4 χρόνια μαζί του, ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Μάντζαρης, ο Αραβάνης, ο Παπαπέτρου, όλα αυτά τα παιδιά ήταν σε όλη τη θητεία του coach Φερόπουλου. Εγώ θα λέγα και ο Παναικολάου που είναι λιγότερο, αλλά ο Φερόπουλος του έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά να επιστρέψει ξανά σε επίπεδο υψηλό. Σωστό. Ας μην είναι 4 χρόνια, δεν έχει σημασία. Όλο, γενικά ήταν φορτισμένο το κλίμα, εντάξει, ότι και διαφορές να υπάρχουν μέσα σε σεζόν, ότι και επεισόδια καταλαβαίνει ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Έγινε μια κοινή προσπάθεια που δεν πέτυχε. Ο Ολυμπιακός αλλάζει σελίδα και ουσιαστικά, επειδή είπαμε ότι περιμένουμε και την συνάντηση των αδελφών Αγγελόπουλων με τον Γιάννη Σφερόπουλο για να επισημοποιηθεί έτσι το αντίο, είναι η απόδειξη ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν οριστικά μαζί αυτό το αποχαιρετιστήριο δείπνο των δύο πλευρών. Νίκο, παραμένει έτσι πρώτο όνομα ο Μπλατ στο τραπέζι. Ναι, κοίτα να δεις, επιμένω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, να το πω, καθοριστικό με κανέναν. Υπάρχουν διευρυντικές επαφές. Έχω πει από την πρώτη στιγμή. Άρα να πούμε πρώτο μεταξύ ίσων. Δεν μπορώ να πάρω θέση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα το θέσω αλλιώς. Έχω πει από την αρχή ότι τα ονόματα που ακούστηκαν 5 λεπτά μετά το τέλος του 5ου τελικού, γιατί έχουμε ένα κακό συνήθεια στην Ελλάδα πλέον με τα social media, να κατακαιρουργούμε και να προσπαθούμε για ένα αποκλειστικό χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πληροφόρηση, να το πω έτσι, κόμψα. Η περίπτωση Τριγκέρι Περάσοβιτς και Πλάθα που έχουν ακουστεί δεν εξητάρουν ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Ναι, έτσι. Ναι. Χωρίς να αποκλείονται. Εγώ έχω καταθέσει ένα όψιμο από Δευτέρα το πρώτο. Δεν εξητάρουν τη διοίκηση, Νίκο. Ναι. Τη διοίκηση εννοείς δεν εξητάρουν. Την διοίκηση, ναι. Εμείς είμαστε απλά αυτοί. Όχι, λέω, αν μήπως δεν κατάλαβα καλά, μπορείς να εξητάρουν. Άρα τη διοίκηση ποιοι την εξητάρουν, να το πούμε αλλιώς. Θεωρώ ότι διοίκηση, να το πω αλλιώς, επειδή όποιος πει ότι ξέρει τι έχουν στο μυαλό τους οι Αγγελόπουλοι, θα είναι ψεύτης. Έτσι δεν μιλάνε πουθενά, δεν μιλάνε ούτε καν στους ανθρώπους της ομάδας, που θα κάνουν και τις διαπραγματεύσεις στο τέλος. Θεωρώ ότι θα κάνουν μια τρομερή προσπάθεια να φέρουν έναν προπονητή από το λεγόμενο πάνω ράφι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αυτός ο προπονητής θα εξασφαλίσει την επιτυχία, έτσι. Ή ας πούμε ότι ο Τριγκέρι, ο Πλάθα ή ο Περάσοβιτς αν ερχόντουσαν ή αν έρθουν, δεν θα πάνε καλά. Αυτό είναι κάτι τελείως ειδικό στο μπάσκετ, έτσι. Έχω λοιπόν την πληροφόρηση, παύλα αίσθηση, ότι πάνε για κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχει ακουστεί. Ο David Blatt, λοιπόν, σύμφωνα και με τουρκικά δημοσιεύματα, που μάλιστα σήμερα έχουν γίνει πολύ πιο, να το πω έτσι, έντονα και πιο έγκυρα, από πιο έγκυρα τουρκικά μέσα,
έχει δεχτεί μια προσέγγιση, έτσι. Αλλά με τα οικονομικά δεδομένα του Μπλατ, εγώ αδυνατώ αυτή τη στιγμή να πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προσεγγίσει αυτά τα ποσά. Εγώ δεν λέω μόνο για τα οικονομικά δεδομένα του Μπλατ, αλλά και το μπάτζετ που θα ζητήσει για παίχτες. Δηλαδή το ποσό το δικό του, εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός θα το καλύψει και το συνεργατό του. 21,8 έπαιρνε στην τέλος άφακα το χρόνο. Εγώ λέω ότι. Εύκολα... Πόσο να πάει 1,5. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει, αλλά θέλω να πω αν είναι διακαής πόθος των αδερφών Αγγελόπουλων θα τη βρουν την άκρη. Το θέμα είναι τι μπάτζετ θα ζητήσει για παίχτες. Εκεί νομίζω είναι το θέμα. Περισσότερο από την αμοιβή του προπονητή. Ναι, είναι και αυτό ισχύει για όλους τους πανοραφάτους προπονητές. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και μια άλλη αίσθηση. Ότι παίρνοντας έναν προπονητή από το πάνω ράφι, μπορεί να προσεγγίσει πολύ πιο εύκολα παίχτες. Να τους προσεγγίσει για να τους πει να έρθουν. Γιατί να έρθω με λιγότερα χρήματα. Να σου πει βεβαίως και να έρθω για να παίξω για τον Coach Blatt για παράδειγμα. Αλλά το κασέ μου είναι αυτό. Το ένα είναι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε και το άλλο είναι ότι ένας προπονητής από το πάνω ράφι δεν έχει την ικανότητα, παύλα τον τρόπο, να το πω έτσι, χρησιμοποιώ πολύ προσεκτικά τις λέξεις μου, έναν παίχτη το οποίο μπορεί να μην είναι, λέγεται παράδειγμα τώρα λέω, Wanamaker, Deontosic, να δουλέψει με φθηνότερα υλικά εννοείς. Μπράβο, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να προσεγγίσει πάνω από έναν παίχτη τέτοιου ελληνικούς, έτσι. Ναι. Ο Καλάς, ας πούμε, που λογικά όπως θα μείνει στον Παναθηναϊκό, είναι τέτοιος παίχτης. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει και τον James αυτά τα ποσά και γι' αυτό όπως τουλάχιστον λένε τα δημοσίευμα, τον James θα αποχωρήσει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ένα τέτοιο παίχτη μπορεί να πάρει και δεν αποκλείται ο Πρίντες αυτός πιο ακριβώς του χρόνου, έτσι, που είναι για να ξέρω 1,3. Ο Μπλατ όμως, ο κάθε Μπλατ, μπορεί νομίζω να πριν τον επόμενο Πάγκος που τώρα κάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να δουλεύει δηλαδή σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Καλά το λέω... λαχείο μπορεί να το βρει και ο Μπλατ, μπορεί να το βρει και ένας προπονητής από πιο κάτω ράφι. Θέλω να πω, το θέμα είναι τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός και πού θέλει να, τι θέλει να ξοδέψει. Και... είπε στην καλύτερη κουβέντα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι μας αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, να δούμε τα πρώτα επίσημα έτσι, σημάδια. Πόσα θέλει να ξοδεύσει, πολύ σωστό. Τι θέλει να κάνει, ποια θα είναι η νοοτροπία του, ποια είναι η ομάδα που θα χτίσει τη νέα σεζόν. Έτσι. Θα είναι πάλι με τον Σπανούλη ηγέτη ή με κάποιον άλλον. Το δεύτερο συγκεντρώνει περισσότερους πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Οπότε ό,τι λέμε είναι λίγο φιλολογικό. Μια που σε βρήκαμε να κάνω και δύο ερωτήσεις ακόμα. Όσες θέλεις, όσες θέλεις. Λοιπόν, το όνομα του Γιασικεβίτσιους έχει παίξει ή υπάρχει σαν σκέψη να γίνει κάποια προσέγγιση. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Λογικά θα κυκλοφορήσει ελεύθερο αν αποφάσει να φύγει από τις Αλγύριες. Θα μας το πει σε κανένα δύο μέρες, έχει πει ο ίδιος. Σε κανένα δύο μέρες. Εγώ επειδή το έζησα το κάνοντας 5 μέρες και όλο το περιβάλλον του και έχω μεταφέρει στον αέρα ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να φεύγει του χρόνου. Αλλά αν φύγει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να τον προσεγγίσει. Δεν αποκλείεται. Τώρα τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό δεν το ξέρω. Διότι μιλάμε για τον καλύτερο, τον next best thing της προπονητικής που λέμε και κατά την άποψή μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταιριάζει απόλυτα με αυτό που, με την κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Ολυμπιακός. Έτσι. Που πάει για total makeover δηλαδή. Και ένα άνθρωπος δεν διακοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το συμβόλαιο του, έτσι. Θα είναι ψηλό μεν, πολύ ψηλότερο από αυτό που έπαιρνε ο Σπερόπουλος για παράδειγμα. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε σε ποσά Μπλατ με σύνα που έχει ακουστεί και όλα τα σχετικά. Έτσι. Ερώτηση Β. Με Παπαπέτρου τι γνωρίζουμε. Είναι δεδομένο ότι δεν έχει καμία πρόταση στα χέρια του, να το πω επίσημη. Εννοείται ότι οι μάνατζερ, όπως και θα πω το ίδιο που έλεγα και με τον μάνατζερ πέρσι και πολλοί το παρεξήγησαν, η δουλειά των μάνατζερ είναι όταν ο παίκτης τελειώνει το συμβόλαιό του να ακούνε οποιαδήποτε ομάδα. Είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός. Και πολύ καλά κάνουν νομίζω, σαν επαγγελματίες. Ναι. Σωστό, σωστό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι στα 24, στην καλύτερη του ηλικία για μένα. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θέλει να τον κρατήσει. Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητά του. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν σίγουρα το στόχος είναι το 3-3 για τον Ολυμπιακό. Παραδείγματος χάρη, Παπα-Νικολάου, Παπαπέτρου. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και είναι λίγο περίεργα, ας πούμε, και το εξηγώ, δεν θα μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να δώσει παραπάνω χρήματα μόνο και μόνο για να μην χάσει έναν παίκτη από τον αιώνιο αντίπαλο. Να το πω έτσι. Καλά, δεν είναι μόνο αιώνιος αντίπαλος. Το Παπαπέτρου είναι Έλληνας σε καλή ηλικία. Και το Μάτζαρ δεν διασχίσει αν πέρσι. Ναι, αλλά λέω. Εγώ λέω απλά ότι η πορεία του Μάτζαρ τα τελευταία χρόνια ήταν, ας πούμε, πιο στάσιμη. Ο Παπαπέτρου δείχνει να έχει μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης και την ευελιξία να παίξει το 3 και το 4. Συμφωνώ απόλυτα. Σαν πασχετική κουβέντα το κάνω. Προφανώς στην τσέπη και στον μπάτζετ των ανθρώπων δεν μπαίνει κανείς. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω ότι οι ομάδες γενικά και επειδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι αυτός που αυτά τα χρόνια έχει τους καλύτερους Έλληνες κατά γενική ομολογία. Κάποιες φορές την πατάνε, να το πω έτσι, δίνοντας λίγο περισσότερα χρήματα για να μην χάσουν να παίξουν τον νέο αντίπαλο. Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό, το εξηγώ.
Το συμβόλαιο του Μάντερ την επόμενη χρονιά προβλέπει 900.000 ευρώ. Προφανώς κανείς δεν το βάλε μόνο στο ποσό στην επιταγή, ούτε το ζήτησε με το ζόρι. Είναι πολύ πιο δύσκολη συζήτηση τώρα και με τον Σπανούλη και με τον Παπα-Νικολάου και με τον Παπα-Πέτρου με τέτοιο ποσό. Λέγοντας όμως για κουβέντα, να κάνω μια άλλη ερώτηση και τελευταία γιατί σε έχουμε ζητήσει. Όχι, καθόλου. Εγώ είμαι καθόλου ευκαιρός. Είμαι απλά ρεπορταζιακά να αναφέρω ότι δεν υπάρχει πρόταση επίσημη. Πρώτα θα μιλήσει ο Παπα-Πέτρου με την ομάδα. Και αυτό που με ενθαρρύνει εγώ να γνωρίζω είναι ότι η προτεραιότητά του σε περίπτωση που δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό, όχι στο οικονομικό τόσο πολύ, αλλά πιο πολύ για το ρόλο του, είναι το εξωτερικό. Να. Και ήδη υπάρχουν προτάσεις από βόρεια. Μάλιστα. Έτσι. Okay. Αλλά φυσικά δεν αποκλείται και η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Εννοείται. Είναι επαγγελματίας, άμα μείνει ελεύθερος. Κάνω τελευταία ερώτηση. Έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, πριν πει κάτι στην ερώτηση. Θα έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε. Καλά κουβεντιάζουμε για τον Παπα-Πέτρου και το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Επειδή και στον Παναθηναϊκό τελειώνουν αρκετά συμβόλαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον παίχτη του Παναθηναϊκού, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποια σκέψη. Ναι, μα κανείς δεν γνωρίζει τη σκέψη, γι' αυτό λέω. Απλά να ξεκαθαρίσω ότι το θέμα των ξένων θα το χειριστεί ο προπονητής. Ναι. Έτσι. Ο καινούριος, ο οποίος και αν είναι. Των Ελλήνων, στον Ολυμπιακό είναι κάθετη ότι αυτοί οι παίχτες τους στέλνουν. Αυτό θα σε ρωτούσα, Νίκο. Αυτό ακριβώς. Αν η διοίκηση περιμένει τον προπονητή για όλους ή μόνο για τους ξένους και μου το απάντησες ήδη. Κυρίως για τους ξένους. Κυρίως για τους ξένους. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία συζήτηση ο Σπανούλης. Σπανούλης είναι ένα παιδί το οποίο. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν η διοίκηση, ας πούμε, αποφασίσει ότι θα πορευτεί με το Σπανούλη την επόμενη χρονιά, το ρόλο θα τον επιλέξει ο προπονητής. Δηλαδή θέλω να πω. Για να βγάλουμε λίγο την ξύλινη γλώσσα, επειδή είναι και αργά και πιο χαλαρή, νομίζω ότι στις επαφές που δεδομένα γίνονται, τίθεται και αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο οποιοδήποτε επαγγελματίας προπονητής, έτσι, είτε είναι από το πάνω, είτε το κάτω, είτε το μεσαιοράφι, όταν θα μιλήσει με μια τέτοια ομάδα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο παίχτη και υπάρχει κοινή θέληση να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που της άλλαξε την ιστορία, να μην γίνεται κουβέντα γι' αυτό, έτσι. Ναι. Δεν το λέω ότι το ξέρω. Όχι, το θεωρώ αυτό λέει λογική. Φυσικό και επόμενο. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Αλλά δεδομένα ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα ελληνικού κορμού. Μία αλλαγή στην οτροπία που θα κάνει είναι αυτό που συνέβαινε μέχρι φέτος. Οι ξένοι να είναι συμπληρωματικοί να αλλάξει. Δηλαδή, ναι, μεν γουστάρουμε τον ελληνικό κορμό. Είναι το project μας. Είναι αυτό που προβάλλουμε. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Αλλά πλέον οι ξένοι που θα γίνουν προσπάθεια να αποκτηθούν πιο έτοιμοι παίχτες που μπορούν να προσφέρουν και πιο διψασμένοι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι Έλληνας ηγέτης αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ο Σλούκας ή ο Καλάθης. Λέω δύο ονόματα παιχτών που έχουν την προσωπικότητα να είναι ηγέτες. Άλλοι δεν υπάρχουν που μπορούν να σηκώσουν αυτό. Άρα ο επόμενος ηγέτης της ομάδας θα είναι αναγκαστικά ξένος. Άρα δεν μπορεί να έρθει σε ρόλο επικουρικό. Πρέπει να έρθει για ρόλο πρωταγωνιστικό. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις, κρατάμε ως είδηση το αποχαιρετιστήριο δίπλα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, το οποίο έγινε σε πολύ συγκινητικό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα εργαστεί ο Σφαιρόπουλος του χρόνου, διότι μπορεί να μην κατάφερε φέτος να κλείσει τη χρονιά με ένα τίτλο, αλλά το όνομα του έχει φτιάξει. Έχω γράψει ήδη το πρωί στο site Sport FM ότι μία πρόταση που εξετάζει είναι από τη Μακάμπη. Μάλιστα, ωραία. Άπως. Τι άλλο να σας κάνω, ρε παιδιά. Και, φίλε μου, τα πες όλα. Να σου πω, αδερφέ, πήγες μια φορά στη Σακύρα και είχα την τιμή να κάνω ένα δύο ώρα με τον κύριο Τσάουση. Δεν πιστεύω ότι τα αποκρίθηκα στο ύφος και το στυλ της εκπομπής, γιατί δεν το έχω, να είμαι ειλικρινής. Όταν θα πάω στη Βεργάρα, όταν θα πάω να συναντήσω τη Βεργάρα, θα σε αφήσω. Πάμε και εγώ, θα αφήσω το ζερβά μόνο του. Θα σε αφήσω να κάνει 5-2 ώρα. Μην πετάγεσαι τώρα στο γιο. 5-2 ώρα με τον Τσάουση θα κάνει. Είμαι ακροατή σα χρόνια πριν ήρθε στο Sport FM. Εντάξει, όλοι αυτοί δεν το έχουν, ρε παιδί μου. Προσπάθησα φιλότιμα όμω. Σαν ανταπόδοση λοιπόν αυτού του δίωρου. Θα προσπαθήσω κι εγώ φιλότιμα, αν πάω στην Βεργάρα επίση, να στο πω. Όχι, μου λε τώρα αν πάω ή πριν πε θα πάω. Δώσε λίγη σιγουριά στο λαό. Λέω, αν και όταν θα πάω και εφόσον, αν να είμαστε καλά, θα έχει ο Ζέρβας. Να είμαστε καλά, είναι θέμα χρόνου, έτσι θα ακούτε. Πολλά δύο ώρα μαζί σου να κάνει, γιατί δεν θα πάω τώρα εκεί δύο μέρες. Μπορώ να μην γυρίσω, εννοώ άμεσα τον επόμενο δεκαετία. Ναι. Όχι, θα γυρίσω κάποια στιγμή. Γεια κύριε, καλή στιγμή. Είναι Νίκο, καλό βράδυ. Χαίρετε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά για το μπασκετικό Ολυμπιακό. Την άνοιξαμε λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και πράγματα που ήθελε να μάθει και ο κόσμος, γιατί
Και επειδή ο Νίκος Σέρβας έχει πάντα και το ρεπορτάζ και το... την τεκμηρίωση, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να μπορούμε να συζητάμε και λίγο και πέρα από την τούρλα των playoffs. Ναι, δηλαδή τώρα σωστό. Που έχει τελειώσει όλο αυτό. Σωστό. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα της Βασιλείας, πριν μιλήσουμε με τον Νίκο Σέρβα λίγο γρήγορα. Λοιπόν, είπαμε τα αυτονόητα ότι όπως και με τον Άγια χθες και με τη Βασιλεία, ο ΠΑΟΚ δεν είναι το φαβορί, είναι το outsider. Είναι προφανές, το ξέρουν στον ΠΑΟΚ πρώτοι από όλους αυτό το πράγμα. Το καλό λέω εγώ για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη ευρωπαϊκή του πορεία, είναι ότι έχει το δεύτερο μάτι στην Ελβετία. Ναι. Είναι καλό αυτό. Καλό λες. Του πάει αυτή η ιστορία, ναι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει αποτελέσματα έξω σε ρί για αρκετά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Οπότε λέω ότι είναι καλό αυτό και όχι δεύτερο μάτι στην Τούμπα και τέτοια εποχή. Πρώτο μάτι στην Τούμπα, πάμε να δούμε μια ισοπαλία, ίσως αυτά και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο, ποια ισοπαλία. Στο δεύτερο παιχνίδι. Τι ισοπαλία, λέω, τώρα, χαμηλά την μπάλα. Όχι, δεν είναι. Χαμηλά την μπάλα. Όχι, δεν πα τώρα να παίξει πρώτο μάτι στην Τούμπα και πα για ισοπαλία, πα να κερδίσει. Δεν θε να χάσει σίγουρα στο πρώτο. Οπωσδήποτε και όχι, αλλά δεν πα για ισοπαλία. Γιατί θυμάσαι περιστή έγινε με την Έστερσουντ. Δεν θυμάμαι πώς δεν θυμάμαι. Που ήταν με νίκη στο πρώτο μάτς. Πας και καθαρή νίκη τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα του. Κάτσε να κλείσει και το ρόστερ του ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το καλό ότι είναι, θέλει είναι λίγα δρομολογημένος, πράγματα. Ναι. Όχι, θέλει λίγα πράγματα. Δηλαδή και αυτά που θέλει τα έχει ήδη ψάξει και τα έχει κάνει τα κονέ του. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ψάχνονται ακόμα, που έχουν οι μεν ΑΕΚ, έχουν φύγει παίχτες, δεν έχουν έρθει παίχτες. Ο ΔΕ Ολυμπιακός θέλει να φύγουν παίχτες και δεν φεύγουν παίχτες. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ο βασικός κορμός στη θέση του, Μπετό. Έχει πάρει το Χατσερίδη και κοιτάει να κάνει τις πινελιές που θέλει. Είναι τρομερό αβαντάζ αυτό για μια ομάδα η οποία θέλει να είναι έτοιμη έγκαιρα. Είναι ήδη έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Είναι Μπετό με συμφωνία πρόεδρου προπονητή. Ναι. Κλειδωμένη η ιστορία. Αν δεν έρθει κάποια τρελή πρόταση, δεν κουνιέται κανένας. 2-3 προσθήκες και τέλος. Λοιπόν, ήθελα τώρα να συζητήσουμε, δεν προλαβαίνουμε, για την άλλη ιστορία της ημέρας. Ναι. Θα με βρούμε και ίσως να πάρουμε 2-3 λεπτά από το τελευταίο ημίωρο. Που είναι η περίφημη ιστορία με το ντοκιμαντέρ για τον Γκριεσμάν. Ναι. Και τον Πικέ και τον αντιπρόεδρο της Μπαρσελόνα και όσα είπε. Ναι. Για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει, έχει γίνει τρομερή ιστορία. Η ανακοίνωση του Γκριεσμάν περί απόρριψης της πρότασης Μπαρσελόνα και περί παραμονής του στην Ατλέτικο ανακοινώθηκε μέσω ενός ντοκιμαντέρ ημίωρου, το οποίο ντοκιμαντέρ ήταν παραγωγή μιας εταιρείας ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Πικέ. Ναι. Ο οποίος Πικέ λέει ότι εγώ δεν γνώριζα μέχρι τέλους τι θα κάνει την απόφαση που έλαβε ο Γκριεσμάν. Η Μπαρσελόνα λέει κάτσε ρε μάστορα, μας δουλεύετε και εσύ και ο Μουτιτί που έχετε μιλήσει και στο. Και μιλήσατε και πρώτη πριν βγει καλά-καλά το βίντεο του Ιτάρατε, άρα κάτι ξέρατε. Α, γεια σου. Και τέλος πάντων έγινε ένα ξεκατίνιασμα άνευ λόγου, λέω εγώ. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, ας πούμε, ακριβώς. Να πάει ο Πικέ και να κοιτάει κρυφά το μοντάζ του ντοκιμαντέρ και να πάρει τηλέφωνο. Έλα την πρόεδρε, να σου πω. Θα μείνει. Τι ακριβώς. Αυτό που έγινε πάντως σίγουρα είναι ότι η Μπαρσελόνα δήλωσε κανονικά και επισήμως, ο αντιπρόεδρος της δηλαδή, ο κύριος Μέστρε, ότι με το που θα γυρίσουν ο Πικέ και ο Μουτιτί από το Μουντιάλ, θα έρθουν εδώ πέρα να μας εξηγήσουν τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Εντάξει, και ας το αφήσουμε εκεί, γιατί θα έχει και αυτό το χαβαλό. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως, οι σπουδαίοι. Ο σπουδαίος. Πετώ. Ο σπουδαίος. Η Μαζινό, η λεγόμενη. Βεβαίως, ο Νίκος ο Βαμβακούλας της. Μην βάλεις τώρα να αρχίσω. Όχι, θα σε βάλω. Μην βάζεις να αρχίσω με τον Ομπτιτή, δηλαδή για όνομα. Γιατί δεν κατάλαβα. Για όνομα δηλαδή. Ο Ρήτρα 500 εκατομμύρια δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Ναι, 500 εκατομμύρια που επειδή έκανε χάβαλο μετά το χέρι. Μα αχ, τι ωραίο, τι καλό, τι χιουμορίστα. Τι πάρα πολύ ωραίο τύπο. Κάτσε να έχει χάσει η Γαλλία να έχει φέρει καμιά ισοπαλία και θα σου έλεγα εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Λοιπόν, φάγεται από το τελευταίο ημίωρο. Πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Λέει κάποιος ο Οριόλης Φανέλα Χτέ, λέει τι τραγική ηρωνία για τον Πικέ. Άλλα πράγματα τα ξέρει πρώτος από όλους, παραμονή Γκριεσμάν, και άλλα πράγματα να είναι καταδικασμένος να μάθει τελευταίος. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, πραγματικά. Κάτι φαντάζομαι, αλλά μέχρι εκεί. Μεγάλη αλήθεια, ο Στέρλινγκ είναι ο Βασίλης Λάκης των πλουσίων. Απλά εμείς ξέραμε να τα έχουμε αλλαγή. Να τον έχουμε αλλαγή. Λέει ο 13χρονος εγγονός του 12χρονου Μουκοκό. Μάλιστα. Για τον παίχτη που μπήκε απ' έξω για τον Νιάνγκ, λέτε, στο δεύτερο γκολ.
γκρίνιαξαν οι Πολωνοί, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να πήρε άδεια από τον τέταρτο. Ναι. Είπε στον τέταρτο να μπω, είπε μπαίνω και απλώς σήκω στο χέρι να τον δει ο διαιτητής. Αλλά επειδή ήταν εκεί η φάση, μπήκε και λίγο νωρίτερα. Ναι. Ένα δευτερολεπτάκι νωρίτερα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Ρε Ντέκο και Αμπροζίνη του Ανδρεσμού και των FM, και ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι ποιος. Είδα αγώνα σήμερα με αγγλικό σχολιασμό, είχα καθυστέρηση και εσάς το ράδιο. Μου κάνατε spoiler όλο το match. Αγάς να ευχηθούμε όλα τα καλά μια που είσαι καθυστέρηση. Ναι. Έτσι. Να μην είναι κάτι ανεπιθύμητο, στο οποίο θα προκύψει. Με ένα πόνο. Ο Άβρελς Ματσιχλάουσκας για τον Κάρλος Σάντσες που συζητάγαμε. Λέει από την άλλη, κάποιος καχυντρεχής μπορεί να πει ότι κόκκινο στο 3 είχε μεγάλη απόδοση. Ναι. Κάτι το οποίο παίρνει απόσταση από εδώ στην Μπογκοτά. Βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια. Από τον τραγούδας Διασκεβίτσιους. Ναι. Σε ουρά με ηλεκτρονικά νούμερα είναι έτσι στημένο το μηχάνημα και είναι τέτοια η κίνησή μας που πάντα στραβοκόβουμε το χαρτάκι που θα πάρουμε. Ναι, όταν έχει ουρά πάνω σε τέτοια. Ναι. Ισχύει. Ναι. Ενός λεπτού σιγή για όσους καπνίζουν στριφτό με λεπτά χαρτάκια και ανάβουν με σπίρτα. Μου καβάτσαν το αναπτήρα εμένα και ξέρω, λέει ο στρατηγός Μακρυγιάρνης. Τι ωραία. Τι ωραία. Πάρα λοιπόν, πολύ καλά. Ο Σάντσες μοιάζει να περπατά στο πράσινο το μήλι. Το καραβάνι προχωρεί και ας αληχτούν οι ρίλοι. Παλάγκο έβαλο παβιό ή στη βουβουνοκύλη. Λέει ο Χακίμ Κοντολάζων του Σάβα. Συγγνώμη, εγώ δεν είδα τέτοιο πράγμα. Ένα φίλο, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά όταν ο επιθετικό τη Ρωσία πανηγύρισε, πίσω σου πει το είδα. Στο τρίτο γκολ, ο Τζουμπά. Ναι. Κοίτησε, και οι σκαρφέ κοιτούσε προ τον Πούτιν και χαιρέτησε. Χαιρέτησε οπτικά, δεν ξέρω πού κοιτούσε. Ναι, είδα χαιρετούρα. Τον πολέμαρχο που θα κοιτούσε. Δεν ξέρω. Εμά πού. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ο λοχαγό στον στρατό εκεί πέρα. Τι να σου πω τώρα. Όπως λέει κάποιος. Ναι. Μα δεν ξέρω ποιο είναι ο προπονητής. Ναι. Όπως λέει ένας άλλος φίλος, ο Βλαδίμηρος έβαλε τα αεροπλάνα να ρίχνουν νερό για να σιγουρέψουν την νίκη. Αυτά τα κάνει ο Βλαδίμηρος και πριν 20 χρόνια ο Θωμάς. Είμαστε. Ωραιότατα. Το αλογάκι της Χριστομαναγίας λέει μεγάλη αλήθεια. Όταν αποφασίζουμε να κόψουμε δρόμο για τον προορισμό μας, καταλήγουμε να κάνουμε το διπλάσια ώρα από όσοι θα κάναμε αρχικά και βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή. Δεν είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια. Αρκετά μεγάλη αλήθεια, ναι. Στρατλιβάριους, ο Μπαρμπαρούσης κρύφτηκε σε σάκο με πατάτες. Βαφτίζεις γύρω το κεχρί δώρο μπορντό γραβάτες. Ή λιμανέτα καρτερούν το χαπαδιό φρεγάτες. Και ξανά Στρατλιβάριους, κασέρια υπάρχουν πολλά, κανένα σαν τους στόικα. Τόχα ζουέλα και παβιό των παργαλάτσων τρόικα. Ή πόζα βλέμμα ο γκουρού νιρβάνα παρανόικα. Ο Στόικα λέει, θυμήθηκα την προημερών αναφορά του Γιάννη για τον Τζούνιορ και το Τάβλικ, όταν χθες η κόρη μου ήρθε και μου είπε ότι στο σχολείο έπαιξαν τους Detectic. Το project Mayhem του Ψηλού, avant premier Βεργκάρας, αντίπαλος με μιναλά στους πέδες ο Καμαράς ή μετά από ζουέλα και παβιό διάμετρο δεκάρας, λέει ο Σπύρος Βάλας Τσιούνος. Ναι, γεια σας, ποιον θα θέλατε, τον Νίκο Ματσαμπλοκό. Προβάλλει μίστακα ο Ψηλός, Τσακίρα Κοκομπλοκό ή του Ζουέλα διάδοχος ο Ήμπρα Μπακαγιώκο. Λέει ο Αλή Αλή και Ντελεαλή, σφάξα τον Κουλιμπαλή. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Οι εκλεπτισμένοι που λένε κοστούμι, οι λαϊκοί που λένε κουστούμια και οι υπόλοιποι που το λέμε κουστούμι. Ναι. Στόικα. Ο Ακινφέεφ Ταφαρέλ, Κάριους Οντεχεά. Ο Χέντερσον στις Τσουρουκές, ο CEO στα Αρχαία ή κάρχια που κέρασε ο παβιό στο Ίκα για Βαρέα. Ναι. Τι λέει, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο θεωρείται ωραία γκόμενα η Τζένιφερ Λόρενς. What? Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά ωραία γυναίκα. Το πρόσωπο της Τζένιφερ Λόρενς δεν υπάρχει. Προφανώς του φίλου δεν του αρέσει. Εντάξει, και okay. Θέλει να ακούσει κάτι τέτοιο. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αν ρωτάς εμένα, δεν ξέρω για σένα, θεωρώ τα πιο ωραία πρόσωπα. Εγώ δεν τη θυμάμαι καν, να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα.
Οπότε δεν μπορώ. Να δω να πω. Να δεις τώρα, γιατί με στεναχωρείς που δεν τη θυμάσαι. Είναι. Εντάξει, το πρόσωπο της δεν υπάρχει. Είναι. Κάθεσε και τυχαίνει. Το όνομα κάτι μου λέει, αλλά αυτή τη στιγμή πρόσωπο δεν. Θέλω. Ναι, ρε παιδί, δεν είναι διαθέσιμο. Να μην έχει δει Hunger Games. Παίζει ο μικρός κόλλιας στο Hunger Games τώρα για να έχει δει, Σταύρο μου. Παίζει ο μικρός κόλλιας. Σε παρακαλώ πολύ. Jennifer Lawrence, μάλιστα. Κάτσε να δούμε. Εντάξει, έχει πάρει κάτι παλαιό, κάτι παλιό, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Ναι. Την έχεις δει πουθενά, σου θυμίζει κάτι σε ταινία? Κάτι μου θυμίζει, δεν τη θυμάμαι σε ταινία, όχι. Μήπως έχεις δει κάποια προσωπικά της βίντεο τα οποία κάποιοι τα επέκλεψαν? Μήπως έχεις δει κάποια ταινία μικρού μήκους, λίγο δευτερολέπτων? Όχι, βγήκε τσόντα της με ποιον? Με κάποιο σύντροφό της, της κλέψαν το iCloud τους πάνω και τα λοιπά και βγάλαν κάποια προσωπικά της. Βαμμένη πρέπει να πω την ωραία. Μη βαμμένη. Βαμμένη όμως πολύ ωραία. Όχι, και μη βαμμένη. Είναι και μη βαμμένη. Εντάξει, τη βλέπω τώρα διάφορες τροφές από διάφορες φάσεις της προφανώς. Εντάξει, okay. Γούστα είναι αυτά. Για μένα είχε εκπληκτικό. Ωραία, ναι, ωραία. Ναι. Ο Τσαούσης λέει την Κωσταρίκα. Κωσταρίκα, μία λέξη, είναι η ιδέα μου. Είναι η ιδέα σου. Πάλι καλά που δεν τη λέει κατοστάρικα από συνήθεια στα κατοστάρικα του Στόικα. Αχ, καλό, λέει. Επίσης να πω ότι η Κωσταρίκα είναι η χώρα που θα θέλαμε να ζούσαμε όλοι. Έτσι, στο άσχημο τώρα. Είναι μια τρομερή χώρα. Είναι μια πολύ ωραία χώρα, πολύ ειρηνική. Έχω μάθει πάρα πολύ στην παραγγελία της Κολομβίας. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα καθόλου. Επίσης. Ναι, πολύ ωραία, ειρηνική, με μικρά χαριτωμένα πλασματάκια που τρέχουν γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν. Ναι. Πόσο τιμά παρέα Μεξικανών που περιφέρει παντού ένα ξύλινο ομοίωμα του φίλου τους που δεν τον άφησε η γυναίκα του να ταξιδεύει στην Ρωσία. Τον είδα, και του χωράνε μπλούζα. Η γριά μου δεν με άφησε. Είναι θεούλιδες. Λέει ο Κορμπέλι Ντάνς, ναι. Είναι θεούλιδες. Αυτό δεν είχε γίνει σε μια διαφήμιση πριν από λίγο καιρό με κάποιον που περιφέραν το ομοίωμά του και τον πέναν, είχε σπάσει το πόδι του στη διαφήμιση και είχαν πάρει ένα ομοίωμα σε φυσικό μέγεθος και τον πηγαίνανε παντού όπου πηγαίναν. Κάτι μου θυμίζει τέτοιο. Ένας φίλος κάνει σωστή παρατήρηση. Δηλαδή αυτή η διοργάνωση έχει λίγα replay και δεν έχει super slow motion. Ναι, δεν με χαλάει εμένα δηλαδή, δεν έχει super slow motion. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι που μου λείπει. Τα replay επίσης δεν υπάρχει κάποια φάση την οποία να μην έχει αποσαφινιστεί από τα replay που δείχνουν. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Είναι καλό στοίχημα ο Σουάρες να δαγκώσει κάποιον σε συνδυασμό με τον Αγραβάνη να τσακωθεί στο 3-on-3 στη Σύρο. Λέγοντας 3-on-3, τώρα που το θυμήθηκα, να πω ότι έχουμε 3-on-3 στα Γιάννενα. Ασφαλώς. 2 με 7 Ιουλίου, όσοι είστε εκεί και ακούτε, αλλά και όσοι το σκέφτεστε και όσοι γουστάρετε 3-on-3, hallofbrands.gr, μπαίνετε μέσα, συμμετοχές, 3 ηλικιακές κατηγορίες, under 15, under 18 και 18+. Δώρα πολλά, 1000 ευρώ η πρώτη ομάδα, παπούτσι, Under Armour, χαμός, πανικός κτλ. Και στους τελικούς που θα είναι 6 και 7 Ιουλίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα είμαστε και εμείς εκεί για να παρουσιάσουμε αυτά, να κάνουμε ιστορίες κτλ. Hallofbrands.gr για συμμετοχές. Ναι. Σακίρα βουλεβού μαρκάλ, avec bourri d'amour. Le polonais de Trabarif, à Sénégal toujours. Ούλα κουκού ντε ζουέλα, le magnifique manœuvre, λέει ο Στραντιβάριος. Κάποιο λέει ότι ο Τσαούσης θα ήθελε να ζει στην Κωσταρίκα επειδή δεν έχουν στρατό εκεί. Θα πάρω απόσταση από εδώ μέχρι την Κωσταρίκα. Μεγάλη αλήθεια, το Σάντρο Μπούλοκ. Δεν υπάρχει διαιτητής με τατουάζ σε φανερό σημείο του σώματός του. Ναι. Ναι. Όντως, ρε, όταν λέτε make-up στο πρόσωπο, λέτε το κανονικό ή το λευκό που έχει κάνει σε φωτογραφία που διέρευσε τους κακούς hackers? Παίρνω απόσταση από το μήνυμά μου από μόνος του, ο 7 Σαμπάσινα Ντροκμπά. Μεγάλη αλήθεια από το Στόικα. Όποτε παίζει ρεπορτάζ σχετικό με φόρους ακινήτων, έμφυα κτλ., πάντα οι εικόνες θα είναι από λαϊκές γειτονιές με οικοδομές, με οικοδόμους ηλικίες 50 ετών και άνω και ποτέ βόρεια προάστια και φυσιές κτλ. Ισχύει αυτό. Ναι. Ο έμπειρος Βενετίας λέει το super slow motion είναι πατέντα των Γάλλων. Είχε στο τελευταίο γύρο και προφανώς δεν τάσκασε ο Πούτιν για να το βάλει. Καλά, το είχε μόνο στο τελευταίο γύρο το super slow. Υπήρχε και σε προηγούμενες διοργανώσεις. Ναι. Το ότι μετά την έλευση του τιτανοτεράστιου Βαϊμάκ στο Παρίσι και τη φωτό με τη Σακίρα, η ίδια ανέβασε φωτό με τα παιδιά της, μήπως μας δείχνει κάτι? Το ένα έχει και μπουρί. Παιδιά, τώρα το παιδάκι να έχει και μπουρί. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, Windy City. Κλάμα ακούω στα σκαλιά, μην είναι ο Λεβαντόφσκι. Ο Μπαρμπαρού υπτάμενος ξέφυγε με Σικόρσκι ή παβιώστε κι άλλα μπέιζμπολ, ακρίβεια ο Κόνσκι.
Ποιος είναι ο αγαπημένος αμυντικός του υπαλληλάκου Τσαούση στο Μουντιάλ? Ο Μάρτιν Κάσερες. Σε φερληθείτε, λέει ο Τζον Τρακτέρι. 2 μέτρα περπάτο. Θα έρθει στο φάληρο ο Μπλατ ως σύγχρονος μεσσίας? Ο Πλάθα η επιτομή εμπάγκο αφασίας? Ή ο Τρινκέρι του εθνικού του Στάρμας ο Σωσίας? Εγώ πάντως, λέει, έχοντας στο μυαλό μου την αντάκα του Άρχοντα, θες εσύ να είναι λυπημένος ο Βλαδίμηρος, έπαιξα άσο Ρωσία σήμερα και πήγα ταμείο. Μπράβο. Και μπράβο σου. Μπράβο. Μεγάλη αλήθεια από τον ροκ και ζλατανισμός. Κανείς δεν κάθεται στην πρώτη ελεύθερη ξαπλώστρα που θα δει στην παραλία, αλλά ψάχνει όσο πιο κοντά στη θάλασσα. Ναι. Ναι. Ο Ηλίας από Βόλο λέει: επίσης πολύ χαλιαγκόμενα είναι και η Ούμα Θέρμαν σύμφωνα με ένα κολλητό μου. Βέβαια το ότι το είπε μπροστά στη γυναίκα του, λέει, τι να πω. Να. Ναι. Στράντλι. Κολόμπια παίζει με γραμμές. Τζαπάν ξηγέται καντσό. Εδώ και μέρες ο Πικέ κοιμότανε σε ράντζο. Είδον Κιχώτης ο Τσάου και στόικα πάντσα Σάντσο. Ερώτηση από τον Κουκούνα Γουέρο. Είναι το καζανάκι ο εκτυπωτής τα δύο πράγματα που χαλάνε πιο συχνά σε ένα σπίτι? Θέλει λίγο σκέψη αυτό. Το καζανάκι ο εκτυπωτής. Από συσκευές, ας πούμε. Από τα συσκευή του καζανάκι. Εντάξει, ναι, θα πω ένα γενικό ναι, αλλά θέλει λίγο σκέψη. Ναι, okay. Κερνάω Τσερίσεφ 3 φορές, 4 ο Κριστιανό. Του Κωσταβάρα το ταξί πριβέ αεροπλάνο ή του Ζουέλα το σπαθί μια ώρα μονοπλάνο? Λέει ο Σεμπά και ταπεινά. Νίκο από το Νέο Ηράκλειο, κάτσε στα αυγά σου και βρες ένα αγοράκι του ύψου σου. Ο Βέλιορας είναι δικός μου. Σοφία 1,70, 60 κιλά, Φλόριντα. Υπάρχει, ξεκινήσαμε κάποιο τύπο διεθνή καριέρα μετά τη Σακύρα, όπως μπορείς να διαπιστώσεις, έτσι. Με τη μία αναρωτιά τον Παπαγιάρο Σκορδαλιά που σε συζήτηση για τις αγαπημένες μας μουντιαλικές ομάδες, εγώ είπα την Κώστα Ρίκα του Πάολο Γουάντσοπ και του Ρόλαντ Γκόμεζ το 2002. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω μια ανάμνηση από το σχολείο, λέει ο Σερ Άλεξε Φέργιουσον, να λέμε τον Κωστακούρτα μεταξύ μας Μπίλι. Ξέρετε, αν υπάρχει λόγος να το θυμάμαι, ήταν τότε μήπως μόδα να το λέμε Μπίλι? Όχι, ήταν το ψευδώνυμό του. Ναι. Ο Μπίλι ο Κωστακούρτα. Ναι. Αλεσάντρο δεν ήταν το όνομά του. Ναι, βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια τον Τάριο Ζουρνά. Όλες οι κινέζικες παροιμίες είναι παλιές. Ναι. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια από το Λογάκι και στον Παναγία την έχει διαβάσει, νομίζω. Ποια? Όταν λέμε σε κάποιον έχεις δίκιο. Όχι, αυτή είναι η διάβαση. Όταν λέμε σε κάποιον έχεις δίκιο, η απάντηση που θα πάρουμε κατά 99% είναι πάντα έχω δίκιο. Ναι. Ειδικά αν είναι γυναίκα, λέω εγώ. Οι μπετούγες χαλάνε πιο συχνά σε ένα σπίτι, λέει κάποιος. Πόμολα διαβάζω εδώ. Λάμπες επίσης τα πρόσθετα. Εντάξει, λάμπες, παιδί μου, τώρα. Εδώ μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Θα πεις, ναι. Και για κάτι συγκεκριμένο τώρα. Λάμπες έχει το σπίτι 15. Εντάξει, σωστό, σωστό. Θερμοσύφωνας, λέει κάποιος άλλος. Για σένα που στέλνεις το από τότε που στον πέταξα φοράω που κάμισα ολομέταξα είναι πιασμένο, είναι ήδη υπογραφή σε άλλη εκπομπή. Τότε να είναι, το ακούω. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια, όταν ανοίγουμε κουτί με δημητριακά, σπάνια δεν θα καταστρέψουμε το άνοιγμα με τη χαρτονένια προεξοχή που μπαίνει στην αντίστοιχη. Ναι, 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 ναι. Λέει ο Πασόκο Κονσκατάρη. Ναι. Ναι. Μου εξηγείτε λίγο πώς το Τρινιντάτ και τον Μπάκο είχε πάει στο Μουντιάλ το 2006. Με το σπαθί με την αξία του. Ναι. Με την αξία του και τον Ντουάιτ το Γιόρκ. Έτσι. Τι εννοείς? Υπάρχουν δύο ανθρώπων. Αυτοί που λένε Ζόραν Ζάεφ και η μάνα μου που βλέποντας ειδήσεις για το Σκοπιανό γυρνάει και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Ζόραν Ζάετς. Δεν είναι η μόνη της. Τίμια όμως. Δεν είναι η μόνη. Θυμίζω και σε κάρτα της ΕΡΤ έπαιξε από κάτω η συνάντηση με Ζάετς. Α, ναι, 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 ναι. Παίζουμε αυτά τα πράγματα. Το project Mayhem του ψηλού avant premier Βεργκάρας, αντίπαλος με Μιναλά στους πέδες. Ας τα διάλεγα. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στο σταθμό σας τον τελευταίο καιρό από το Ζερβάκι να διαβάζει με ιντρικαδόρικη φωνή χορηγία για φυτικό Viagra. Συμφωνώ ναι. Και επαυξάνω 200%. Λες και φτιάχνει αυτό το προϊόν για να το διαφημίζει ο Μάνος Ζερβάκης με τη φωνή αυτή. Δηλαδή όταν το φτιάχνει σου λέει ωραία το φτιάχνουμε αυτό το πράγμα. Και σκεφτεί τώρα που το φτιάχνουμε ποιος θα το διαφημίζει, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό παίρνω ακριβώς. Απόσταση από όποιο μπορεί να σκέφτηκε αυτή τη στιγμή Παύλα και ποιος θα το χρησιμοποιεί. Παίρνω απόσταση χαόδη. Mm-hmm. Δεν θέλω να σκέφτεστε τέτοια πράγματα καθόλου. Δηλαδή παίρνω απόσταση τη σκέψη σας.
Ο Σαρδαμάταλος λέει το εξής. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι αν κάποιος ποδοσφαιριστής από τη μικρή περιοχή κάνει ψαλιδάκι και η μπάρα κατευθύνεται προς την εστία 9 στις 10 θα μπει γκολ? Όχι, λέω εγώ. Και επίσης μια μεγάλη διαπίστωση τώρα που κάθισε σκόνη. Το γκολ του Μπέιλ προσκρούει στην παραπάνω αλήθεια. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε ο Ζιντάν για τον γκολ του στον τελικό με τη Λεβερκούζεν και πώς αυτό επιτεύχθηκε, εκείνος απάντησε: για να καταλάβω τη θέση μου στο γήπεδο και να βάλω σωστά το πόδι μου, παρατήρησα κάτω τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μάστε. Τα τηλεκοντρόλ, λέει κάποιος, χαλάνε πιο συχνά στο σπίτι. Και το joystick του Pro, λέει ο Χακίμ Χοντολάζων του Σάβα. Ναι. Όχι, λέω, το τηλεκοντρόλ αδειάζουν μπαταρίες. Δεν χαλάνε τα τηλεκοντρόλ. Δηλαδή έχουμε τηλεκοντρόλ που πάντα έχουν 30 χρόνια. Ναι, ναι, okay, ναι. Στο εκαλέ με και την... συγγνώμη, τα joystick χαλάνε γιατί τα πετάμε. Και καλά, και καλά κάνουμε. Ναι, δεν χαλάνε από μόνα τους. Ναι, τα χαλάμε γιατί πάνω στο και φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πετάξει joystick από παιχνιδομηχανή. Έστω και πάνω στον καναπέ. Ναι, ναι. Το οποίο όμως θα γκελάρει και θα βρεθεί κάτω τον καναπέ. Έτσι, έτσι. Ο Στόικα λέει με την ευκαιρία της προχθεσινής αναφοράς στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου προήλθε η έμπνευση του παρακάτω τριλήματος, το οποίο παρακαλώ να διαβαστεί αν γίνεται με απομίμηση της φωνής του Τίμιο. Σε κάδε βρέθη άψυχο και ακέφαλο το πτώμα. Το παίρνει ιατροδικαστής, ανέπνεε ακόμα ή έντρομη περίοικη από τις φωνές στο δώμα. Και θέλω να πω ότι το mail αυτό του Στόικα, γιατί αυτό είναι mail, έχει δύο συνημένα, ένα 20 ευρώ, έτσι, και ένα κεφάλι κασέρι. Εντάξει, θέλω να το σημειώσω. Ο Σταύρος Κοσμά Πιετρούς λέει στο σπίτι της Ακύρα πάντως για άγνωστο λόγο χαλάνε συνεχώς τα υδραυλικά της Ακύρα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αν κάποιος υδραυλικός θέλει, ξέρω. Εντάξει. Ναι. Στο έκαση μας έχει στείλει τον Υπερίωνα 4, τον περίφημο, ότι είναι μεγάλη μορφάρα στο Twitter. Ο συγκεκριμένος. Ναι. Και παρακαλώ να τον ακολουθείτε αν ασχολείστε με Twitter και δεν τον έχετε βρει. Υπερίων κάτω παύλα γιωταβήτα ή underscore, όπως λέμε στο χωριό μου. Τέλος πάντων, από τα τελευταία, αυτό που μου έστειλε εδώ πέρα, ώστε να το διαβάσω, επειδή είναι το τελευταίο, για να μπείτε λίγο και στο πνεύμα τη φάση είναι. Λοιπόν, πάντα κεφαλαία, ο Υπερίωνας. Πόσοι γνωρίζουν ότι ο Χαρίλα, ο Σαρμάνδος, ορμόμενος εκ Μαραθώνος Αττικής, μετήκησε εις Μπουένος Άιρες κατά των Μεσοπόλεμων, όπου και ενυμφεύθη την τοπική καλονία Εσμεράλδα, με την οποία απέκτησε έναν ιό, τον Διονύση Αρμάνδο Μαραθώνα, ως της πολιτογραφήθηκε ως Διέγο Αρμάνδο Μαραντώνα. Εντάξει, Θεούλης. Υπερίωνος, μεγάλος θεός. Μεγάλη αλήθεια. Αν συνδυάσουμε το τωρινό μουστάκι του ψηλού με τη χέτη που είχε παλιά, παίρνουμε τον David Seaman. Σάντσες πίσω στην Ποκοτά, θυμίζει Λεωνίδας. Ο Καραγιάννης Βάιος, μύστης της Καροτίδας. Ή Μπάμπη στενές διακοπές στον πυρετό της Γίδας. Έχω εκεί μου κοντολάζουν του Σάβα ξανά. Μεγάλη αλήθεια, στις καλοκαιρινές μέρες όλες οι πολυκατοικίες της Ελλάδας χρειάζονται κάποιο μαστόρεμα που μπορεί να γίνει μόνο στις 8 το πρωί. Νομίζω ότι το πιο εκνευριστικό καλοκαιρινό συνήθειο είναι το κόψιμο του γκαζόν. Αυτές τις μηχανές που σου διντηρίζουν το κεφάλι και σου διντηρίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Γιατί άμα δεν είναι στη δική σου, στάνε στον κήπο της διπλανής ή τσάπερια. Ο Χόρχε Πάριος λέει: ο άνευρος Βουγιούκας δεν έχει πετάξει τον τζόιστικ ποτέ. Υπάρχουν μερικοί. 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 Ναι. Κλεμμένο από σομπρέρο, αλλά πολύ ωραίο το διαβάζω. Στα περισσότερα του. Το αγαπημένο σομπρέρο. Απόλυτα ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας έως τώρα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δέχτηκε να απελευθερώσει προσωρινά τα πόδια των παικτών του. Ντροπή. Ντροπή. Ναι, παιδιά, εφημερίδες προφανώς σε περίοδο μουντιάλ γράφουν, έρχεται μουντιαλικός παικταράς. Εννοείται. Ναι. Ακόμα και αν ήταν στην προεπιλογή. Υπό μία είναι μουντιαλικός. Βέβαια. Είμαι σίγουρος πως ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο έχει ένα στόχο και πετάει βελάκια με φωτογραφίες Σακύρα. Δεν ξέρω γιατί. Παίζει. Μεγάλη αλήθεια. Η τελευταία κουταλιά από οικογενειακό παγωτό είναι 4-5 κουταλιές πιο κάτω. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια από το Χωσέ Χολέρας. Και είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι. Παλιά στα ελεύθερα οι τερματοφυλάκες με το ζόρι περνούσαν τη μεσαία γραμμή. Έχουν δυναμώσει, είναι αλήθεια. Ναι.
Ο πιτογυρολόγος λέει: όχι, Γιάννη, το κομπρεσέρ είναι το χειρότερο από τη μηχανή του Καζόν. Ναι, παιδιά, αλλά το κομπρεσέρ δεν είναι τόσο συχνό στη μηχανή του Καζόν. Η μηχανή του Καζόν είναι καθ'. Αν κάνουν έργα κάτω το σπίτι σου, τι δεν είναι συχνό. Εσύ, εννοώ ότι. Ναι, okay, προφανώς είναι χειρότερο το κομπρεσέρ, αλλά ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αφού αναφέρθηκε στο καλοκαίρι συγκεκριμένα. Εγώ λέω το καλοκαίρι, από τις 90 μέρες του καλοκαίρι, αν κάποιος είναι 90 μέρες σερί στο σπίτι του, ναι. Τις 70. Θα ακούσει σε κάποια φάση της μέρας μία μηχανή γκαζόν η οποία για μία ώρα θα κάνει. Αυτό εννοώ. Δεν παίζει. Τη συχνότητα της μηχανής γκαζόν δεν συγκρίνεται. Για να γουστάρει Τζένιφερ, θέλει ο Τσαούκα σερί. Όταν δεν θέλει γκόμενα, μη σκάς, έχεις και χερί. Ή άμυνα για μουντιάλ με ρέζιτ σκουλοχέρι. Λέει ο Σαρμπελόα. Αρρώστια. Που μένει σε τσαούζι και κουρεύουν όλοι οι γείτονες γκαζόν στο Beverly Hills. Έλα ρε παιδιά, όλες οι πολυκατοικίες με κήπο, αργά ή γρήγορα κάποιος έχει και κουρεύει. Μπορεί να είναι και ραστέχνης, έτσι, όχι κανένα. Θα είναι κάποιος μπαρμπάδες ο οποίος κατεβαίνει, πώς το λένε, και κουρεύει τον γκαζόν γιατί δεν έχει τι να κάνει. Ναι. Παίζει αυτό. Πώς είναι οι στρατιωτικοί τις Κυριακές που σκέφτονται να πλύνουν το αυτοκίνητό τους και μετά το πλέουν οι φαντάροι, όταν είναι η Κυριακή μέσα υπηρεσία, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, άντε, πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Παναγιώτη Ρήλο, ευχαριστούμε θερμά Σταύρο Χονδροθύμιο, ο ένας τον άλλο και ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς, Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.